Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Μπάσκετ City και πάλι εδώ κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10, με θέματα που αφορούν τον μπάσκετ και μόνο. Βέβαια σήμερα είναι λίγο μια ιδιαίτερη εκπομπή. Θα είμαι μόνος εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Μοσκοβίτης, λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας. Τηλεφωνικά θα είναι βέβαια να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα βέβαια, καθώς δεν μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι και αδιάφοροι τελείως σε αυτό που βιώνει η Αττική, αλλά γενικότερα η χώρα, έτσι, και μιλάω φυσικά βέβαια για τις πυρκαγιές, όπου στη διάρκεια της εκπομπής βέβαια οτιδήποτε υπάρχει και παρακολουθούμε και εμείς, οτιδήποτε ενημέρωση υπάρχει, ελπίζουμε θετική, θα την μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές. Έτσι δεν μπορούμε να μείνουμε και εμείς βέβαια αδιάφοροι, όπως και όλος ο κόσμος του μπάσκετ δεν έχει μείνει αδιάφορος σε αυτή την τραγωδία, πραγματικά την εθνική τραγωδία που έχει πλήξει την Αττική με τις πυρκαγιές, με τους δυστυχώς πάρα πολλούς νεκρούς, αγνοούμενους, τραυματίες. Έτσι αφήνουν τελευταίες ηλικές ζημιές, γιατί νομίζω αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μετράει πρώτα είναι η ανθρώπινη απώλεια και όχι τόσο η ηλική. Αλλά και οι ηλικές ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες βέβαια για ανθρώπους που έχασαν την, τα σπίτια τους, αυτά που δούλευαν τόσα χρόνια. Έτσι τα είδα να γίνονται στάχτη πραγματικά από αυτή την φωνική πυρκαγιά ή πυρκαγιές, αν θέλετε, που εκδηλώθηκαν στην Αττική. Γενικότερα για ο κόσμος του μπάσκετ είναι κοντά σε όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι θα αναφέρουμε κάποια πράγματα που γίνονται, κάποιες προσπάθειες που γίνονται και από το χώρο του μπάσκετ. Όποιος θέλει να βοηθήσει, να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη πάρα πολλοί αθλητές έχουν κινητοποιηθεί, έτσι, με τρόφιμα, με χρήματα. Ομάδες επίσης αναμένεται να κινητοποιηθούν και έχουν κινητοποιηθεί ήδη και αυτές, είτε με χρήματα, είτε με τρόφιμα, είτε με είδη πρώτης ανάγκης, είτε με φάρμακα, με οτιδήποτε μπορεί να μεταφέρουν από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας προς την Αττική. Έτσι, γιατί ναι μεν στην αρχή από την ανταπόκριση που υπάρχει είναι τεράστια, έτσι, η αλληλεγγύη από όλους τους Έλληνες, και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τρόφιμα και πράγματα και ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία καλύπτουν τώρα τις ανάγκες, αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός πάντα θα υπάρχουν ανάγκες σε αυτά τα, σε κάποια είδη, οπότε καλό θα είναι, έτσι, όλοι μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας μας, έτσι, ό,τι μπορεί πραγματικά, είτε χρήματα είτε ήδη πρώτης ανάγκης. Όπως είπα, ο χώρος του μπάσκετ ήδη έχει κινητοποιηθεί, πολλές ομάδες, πολλοί αθλητές από μόνοι τους έχουν τρέξει να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, έτσι, όπως είπα, είτε με χρήματα είτε με ήδη πρώτης ανάγκης, από την πρώτη στιγμή και από τις περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο. Έτσι, συγκίνηση προκαλεί η κίνηση του Μιχάλη του Πελεκάνου να φιλοξενήσει οικογένειες οι οποίες έχασαν το σπίτι τους, στο δικό του σπίτι. Ένα παράδειγμα το οποίο ακολουθήσαν και άλλοι γενικότερα. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε και τα επόμενους μήνες που θα συνεχίσουν αυτές όλες οι εκδηλώσεις, όλες αυτές οι κινήσεις, αν θέλετε, στήριξης όσον αφορά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά είτε είχαν ανθρώπινες απώλειες είτε είχαν υλικές, έτσι, και θέλουν τη βοήθεια όλων μας. Μια πρόταση που διάβασα χθες, τώρα δεν θυμάμαι το site το οποίο έγραφε αυτή την πρόταση και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα μπασκετικό site, έλεγε μια πρόταση στον ΕΣΑΚΕ όσον αφορά την βοήθεια την οποία μπορεί να παρέχει η Λίγκα του μπάσκετ σε αυτή την κατάσταση, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν οι δύο πρώτες αγωνιστικές στα έσοδα των αγώνων να δοθούν εκεί. Γιατί στις δύο πρώτες αγωνιστικές όλες οι ομάδες θα παίξουν μέσα έξω. Έτσι, οπότε δηλαδή όλες οι ομάδες θα παίξουν εντός έδρας. Οπότε θα μπορούν να κινητοποιήσουν και ο κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή εδώ. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές στο ΕΣΑΚΕ, γιατί θα σχολιάσουμε για την κλήρωση στη διάρκεια της εκπομπής. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές στο ΕΣΑΚΕ, τα έσοδα των αγώνων να δοθούν όλα αποκλειστικά, έτσι, σε ένα λογαριασμό και να δοθούν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είδαν τις περιουσίες να χάνουν, τα σπίτια τους, χάσαν ανθρώπους, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις τώρα, αναπληρώνεται από όλους τους ανθρώπους με χρήματα? Όχι, σαφέστατα, έτσι, αλλά τουλάχιστον κάπως να βοηθηθούν, να ξαναξεκινήσουν, να κάνουν ένα σπίτι, ένα σπιτικό, μια δουλειά,
κάτι οτιδήποτε κάπως, δηλαδή να προσπαθήσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους, όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Γιατί εντάξει, για κάποιες περιπτώσεις τώρα που διαβάζουμε και ακούμε και ενημερωνόμαστε, είναι πραγματικά συγκλονιστικές ιστορίες, έτσι, και σε πιάνει η καρδιά σου πραγματικά με αυτά που ακούσουμε, τους ανθρώπους που δυστυχώς έτσι παγιδευτήκαν στα σημεία των πυρκαγιών, έτσι, και έχασαν τη ζωή τους. Σίγουρα, όπως είπα, τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά ομολογουμένως θα χρειαστεί και αυτό, έτσι. Και ήταν μια πολύ καλή πρόταση αυτή που έγινε, που διάβασα από ένα αθηναϊκό μπασκετικό site. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ήταν το basketblog.gr, έτσι νομίζω. Το οποίο είπε ότι καλό είναι οι δύο πρώτες αγωνιστικές στο ΕΣΑΚΕ να δοθούν τα έσοδα όλα στις οικογένειες, έτσι, στους ανθρώπους εκεί που επλήγησαν τις πυρκαγιές. Και άμα δει κανείς και τις αγωνιστικές, έχει και ντέρμπι, αλλά δεν είναι ουσιαστικά ότι επειδή θα έχει ντέρμπι θα πάει ο κόσμος. Να γίνει μια κινητοποίηση και από τις ομάδες όλες, έτσι ώστε στα εντός έδρας παιχνίδια που έχουν να μαζέψουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Είναι αρχή του πρωταθλήματος. Θα είναι πολύ πιο έντονο το ενδιαφέρον, ακόμα ζεστός ο κόσμος, και να μπει και αυτή η λογική ότι πέρα ότι θα πας στο γήπεδο να δίνεις την ομάδα σου, να μπορείς να βοηθήσεις και τους ανθρώπους, δηλαδή να μπορείς και ο κόσμος, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, να μπορείς να βοηθήσεις και ο κόσμος μέσα από αυτή τη διαδικασία, τους συνανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή. Έτσι, νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόταση. Και πρέπει να μεταβαρθεί και στον πρόεδρο Σάκη, τον κύριο Γαλατσόπουλο, και στις ομάδες, πέρα από ότι τι θα κάνει κάθε ομάδα μόνη. Δηλαδή, ο Άρης έχει κάνει αιμοδοσία, κάποιες άλλες ομάδες δίνουν τρόφιμα ή δίνουν τις ανάγκες, δίνουν χρήματα. Καλό θα είναι να γίνει κάτι συντονισμένο ως μπάσκετ, ως λίγκα, κάτι συντονισμένο, κάτι συνολικό και στα παιχνίδια αυτά όλα, τα εντός έδρας, των δύο πρωταγωνιστικών, σαν λίγκα να συγκεντρωθούν και τρόφιμα και δίπλα της ανάγκης και διαρροχισμού και φάρμακα που θα χρειαστούν, που θα έχουν ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και παράλληλα και τα έσοδα, τα οικονομικά, το οικονομικό κομμάτι αυτό, τα έσοδα να δοθούν στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Έτσι, δύο αγωνιστικές, έχει παιχνίδια καλά, έχει παιχνίδια ντέρμπι, όπως είπα, να κινητοποιηθούν και οι ομάδες, να κινητοποιηθεί και η λίγκα, να δώσει έναν παραπάνω λόγο, αν θέλετε, στον κόσμο να βρεθεί εκεί, να πληρώσει το εισιτήριο. Και μάλιστα το ρεπορτάζ έλεγε μέσα, η πρόταση αυτή έλεγε μέσα ότι θα πληρώσουν όλοι. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, και εμείς και αυτοί που, που μπαίνουν τζάμπα, έτσι, δηλαδή διάφοροι παράγοντες, οτιδήποτε, δημοσιογράφοι φυσικά, έτσι και εμείς να πληρώσουμε, οι αθλητές και αυτοί να δώσουν ένα αντίτιμο εισιτήριο, ας το πούμε έτσι. Όλοι, όλοι πραγματικά, όλοι να πληρώσουν. Έτσι, να μην υπάρχει κάποιος μέσα σε ένα γήπεδο ο οποίος να μην έχει πληρώσει ένα εισιτήριο που ξέρεις ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι όλοι μας να το κάνουμε αυτό. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που πάμε και μπαίνουμε τζάμπα στα γήπεδα, γιατί η δουλειά μας είναι να έχουμε κάποιες διαπιστεύσεις. Έτσι, είτε κάποιοι που είναι στην Ένωση Συντακτών, είτε κάποιοι που έχουν διαπιστεύσεις να μπαίνουμε, και εμείς να πληρώσουμε ένα εισιτήριο, να ξέρουμε ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί. Έτσι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Τη διάβαζα χθες και με έκανε έτσι λίγο κλικ, και αυτό την αναφέρω εδώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να περάσει και στον ΕΣΑΚΕ αυτό, και στις ομάδες όσοι μας ακούνε. Αν μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο και η Ομοσπονδία στα παιχνίδια της Α2, αν θέλετε, ή του Κυπέλου, ότι τα πρώτα παιχνίδια, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ας το κάνει και η Ομοσπονδία, πραγματικά. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την χώρα μας και για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος πραγματικά επλήγησε από αυτή την καταστροφή. Και μακάρι, επειδή ακόμα είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, θέλουμε ακόμα, μακάρι να μην έχουμε άλλες καταστροφές τέτοιες, έτσι πραγματικά. Τώρα βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και κουβέντα, ποιος και τι και από εδώ και από εκεί, δεν είναι της παρούσης και δεν είναι και η δικιά μας εκπομπή για να την αναλύσουμε, αλλά στέκομαι λίγο στο κομμάτι αυτό της πρότασης προς τον ΕΣΑΚΕ. Αν θέλετε, και η εκπομπή εδώ στηρίζει αυτή την πρόταση που διάβασα και το μεταφέρουμε κι εμείς, αν μπορεί, οι πρώτες δύο αγωνιστικές, όλα τα έσοδα, τα εισιτήρια να πάνε στις ομάδες. Να πάνε στον κόσμο αυτό. Έτσι, να συμφωνήσουν όλες τις ομάδες. Ναι, δεν θα σωθούν οι ομάδες με τα εισιτήρια ενός αγώνα. Δεν θα σωθούν. Έτσι, πραγματικά. Δεν θα σωθούν από τα εισιτήρια ενός αγώνα. Να πάνε όλα τα εισιτήρια, να πληρώσουν όλοι όσοι είναι παρόντες εκεί. Όλοι. Να μην μπει κανείς τζάμπα σε αυτά τα παιχνίδια. Κανείς. Και εμείς οι δημοσιογράφοι να πληρώσουμε φυσικά,
και αυτοί όλοι που πάνε και το παίζουν περίεργοι και μπαίνουν μέσα κούτρα γιατί λένε είμαι ο τάδε, είμαι έτσι αλλιώς, όλοι, να μην μπει κανείς χωρίς εισιτήριο. Και όλα αυτά τα χρήματα να μαζευτούν από τις ομάδες, έτσι οι διαιτητές να χαρίσουν την αμοιβή τους σε αυτά τα παιχνίδια, να τη χαρίσουν, να μην πληρωθούν ούτε διαιτητές ούτε γραμματεία, κανείς ρε παιδί μου, κανείς, να μην πληρωθεί κανείς. Και να πάνε όλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι νομίζω μια πολύ καλή πρόταση και πρέπει και το μπάσκετ πέρα από τις ατομικές ενέργειες των ανθρώπων του μπάσκετ, είτε των ομάδων που κάνουν κάποιες κινήσεις από μόνος σου, και καλό είναι αυτό. Γιατί έχουμε ξαναφέρει και εγώ προσωπικά παλιότερα εδώ στο ραδιόφωνο τη σημασία που έχει οι αθλητές και οι ομάδες να κάνουν κάποιες πράξεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Θυμάστε παλιά, όσοι με παρακολουθείτε, είχα σχολιάσει παλιά τότε που γινόταν αυτή το μουστάκι challenge με τα μουστάκια που αφήνανε αθλητές που το κάνανε, είχε χαβαλέ μεν, είχε likes, είχε βίντεο, είχε αυτά, αλλά στην κοινωνία δεν προσέφερε κάτι αυτό. Δεν βάναγα, δηλαδή όλα αυτά ξεκινάνε από την Αμερική, αλλά όλα αυτά έχουν ένα στόχο. Δηλαδή όποιος το κάνει δίνει χρήματα για κάτι, μαζεύονται. Έτσι, τότε είχε γίνει αυτό, εντάξει ήταν χαβαλές, το κάνανε αρκετοί παίχτες, ναι, ωραία, γελάσαμε, αλλά έπρεπε να έχει και κάτι, ένα κοινωνικό περιεχόμενο αυτή όλη η κίνηση. Έτσι, και δυστυχώς τότε δεν είχε. Και ξαναπείτε ότι όλοι αυτοί οι αθλητές, είτε είναι καλοπληρωμένοι είτε είναι κακοπληρωμένοι, από τη στιγμή που είναι αθλητές και έχουν την προβολή πολύ παραπάνω από εμάς τους απλούς, έτσι, είναι καλό σε, και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις να βγαίνουν αυτοί μπροστά. Να δείχνουν αυτοί το δρόμο. Όλοι οι αθλητές όλων των αθλημάτων, δεν μιλάω τώρα, πλέον μιλάμε για τον μπάσκετ γιατί καταλαβαίνετε την μπασκετική εκπομπή. Να βγαίνουν μπροστά και να δείχνουν κάποια πράγματα. Και δεν χρειάζεται. Και εγώ πιστεύω ότι τα κάποια που δεν χρειάζεται να διαφημίζουν. Όχι, να το διαφημίζουν και όλα, να το λένε για να τραβάνε κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, είδα τον Γιώργο τον Μπόγκρι, ο οποίος χωρίς να το κοινοποιήσει οπουδήποτε, γέμισε ένα φορτηγάκι με τρόφιμα, πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος, τα έδωσε. Έτσι, ένας αθλητής που είχε ακούσει πολλά. Έχει κάνει πολλά και έχει ακούσει πολλά, δικαιολογημένα κάποιες φορές. Έτσι, αλλά αυτή η κίνηση τράβηξε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Απλούς ανθρώπους. Έτσι, νομίζω είναι καλό. Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να βγουν μπροστά, πρέπει να βοηθήσουν. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του στην κοινωνία. Ο ρόλος του αθλητή δεν είναι μόνο, ειδικά αυτού που αμείβεται καλά. Έτσι. Δεν είναι μόνο, εντάξει, αυτόγραφα, λεφτά, συνεντεύξεις, ομάδα, αγαπώ και φυλάω το σήμα και τα σχετικά και εντάξει. Πρέπει να δίνεις πίσω στην κοινωνία. Έτσι, ανάλογες περιπτώσεις στο NBA. Ο Ντουράν κάποτε όταν είχε γίνει στην Οκλαχώμα ο Κατρίνα, είχε δώσει $1 εκατομμύριο για να φτιαχτούν σπίτια για τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους. Ας γίνει κάτι ανάλογο και εδώ, ας μαζευτούν αθλητές να κάνουν ένα ταμείο, να δώσουν χρήματα να γίνουν σπίτια. Δεν μπορούν να γίνουν σπίτια φυσικά όπως ήταν, αλλά μπορούν να γίνουν κάποιες κατασκευές σπιτιών οι οποίες να μπορεί μια οικογένεια να ζήσει εκεί μέσα. Υπάρχει αυτό, δεν χρειάζεται να είναι βίλα. Μπορεί και με λίγα χρήματα να γίνουν σπίτια. Έτσι υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν κατασκευές με λίγα χρήματα. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε τα τσιμεντένιατα. Αλλά να βοηθήσουν έτσι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τώρα φέρω αυτό έτσι γιατί πρέπει ο κόσμος του μπάσκετ, όπως όλοι ο αθλητικός κόσμος, το βλέπουμε στις ομάδες ποδοσφαιρικές, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει και από την πλευρά του. Έτσι. Ανέφερα αυτή την πρόταση που διάβασα για τον Εσακέ, νομίζω είναι πολύ καλή πρόταση. Και πρέπει οι ομάδες και αυτές να την προτείνουν στον Εσακέ, αν δουν ότι ο Εσακέ κάπου λίγο έτσι δυσκολεύεται ίσως, να βγουν και ομάδες μπροστά να το προτείνουν. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές θα έσω εδώ να πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, να τους βοηθήσουμε. Ομάδες, όλοι μας όσο μπορούμε. Ξέρω ότι απλώς ο κόσμος βοηθάει συνέχεια. Έτσι είναι πρωτοφανής αυτή η ανταπόκριση. Και τα οπαδικά κινήματα, οι σύνδεσμοι όλοι από όλες τις ομάδες βοηθάνε και αυτό είναι πολύ θετικό. Πρέπει και οι ομάδες να συνεχίσουν να βοηθάνε γιατί αυτές οι σύλλογοι δεν είναι μόνο βάζω καλάθι και δίνω ένα κύπελο. Οι σύλλογοι πρέπει να έχουν μια κοινωνική προέκταση. Έτσι, να έχουν μια διείσδυση στην κοινωνία. Και όχι απλά διείσδυση οπαδική, α, είμαι πάω και είμαι Άρης, είμαι Ηράκλης. Πρέπει να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτή είναι η λογική των σωματείων, των κλαμπ, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και των ημερών δυστυχώς αυτές οι άσχημες εικόνες και άσχημες ειδήσεις που μαθαίνουμε και βλέπουμε από την Αττική. Ευτυχώς κάποιες πληγές που ξεκινήσαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας
γρήγορα σβήστηκαν ή περιορίστηκαν. Αλλά το μεγάλο κακό έγινε πραγματικά στην Αττική, εκεί πέρα που πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα και θα είναι για πολλούς μήνες ακόμα. Έτσι, υπάρχει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που έγινε εκεί. Και απλά ανέφερα όλη αυτή την πρόταση που διάβασα για τον ΕΣΑΚΕ. Νομίζω είναι μια καλή πρόταση για να βοηθήσει και τον μπάσκετ συνολικά σαν λίγκα, να βοηθήσει όπως μπορεί να βοηθήσει, όπως είπα, και η Ομοσπονδία. Έτσι, μέσα την Α2, μέσα το κύπελλο, αν θέλετε, να βγει αυτό προς τα έξω, να ξέρει ο κόσμος ότι θα πάει σε κάποια παιχνίδια και ό,τι εισιτήριο αγοράσει θα πάει εκεί. Έτσι. Είδα λίγο να ξεκινήσω με αυτό, γιατί νομίζω είναι το θέμα των ημερών και όχι άδικα. Δεν μπορείς να μιλάς μόνο για μπάσκετ και ποιος πήρε ποιον όταν γίνονται αυτά που γίνονται στην Αθήνα, έτσι, στην Αττική. Και μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, δεν μιλάμε για μια απλή πυρκαγιά. Και πρέπει όλοι μας να δίνουμε λύσεις, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε περισσότερο, έτσι, και με χρήματα που καταδίδονται. Εδώ να πω προσοχή σε διάφορους επιτίδιους που προσπαθούν μέσα σε αυτή την κατάσταση δυστυχώς να κερδίσουν χρήματα, είτε με έρανο που κάνουν, με έρανος δεξιά και αριστερά, είτε μέσω των social media που διαφημίζουν διάφορους λογαριασμούς, βάλτε χρήματα να βοηθήσετε σχετικά. Προσοχή, παιδιά, έτσι, όλοι να προσέχετε που θέλετε να βάλετε χρήματα. Προσοχή, να είναι επίσημο, να είναι από κάποιο δήμο, κάποιο του κράτους, κάποια ομάδα, αν δώσει κάποιο λογαριασμό, δεν ξέρω, κάποια ομάδα να είναι επίσημο, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδιοι που δυστυχώς, ακόμα και σε αυτή την τραγωδία, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κοιτάνε να βγάλουν χρήματα από αυτό. Τώρα, ανθρώπους δεν τους λες, κάπως αλλιώς λες, αλλά υπάρχει και το σωρό, δεν χρειάζεται τώρα να φάμε κανένα πρόστιμο για να καταλάβετε όλοι τι θέλω να πω. Έτσι. Οπότε προσοχή, λοιπόν, και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτούς όλους που θέλουν μέσα από αυτή την τραγωδία να κερδίσουν κάτι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί, δυστυχώς, που θέλουν μέσα από αυτή την τραγωδία να κερδίσουν κάτι και να ξεγελάσουν άλλους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή είναι πραγματικά απίθανο. Έτσι. Ακόμα και από το εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον μπασκετικό κόσμο. Έτσι, πάρα πολλοί αθλητές ξένοι που πέρασαν από την Ελλάδα μιλάνε για όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, για όλη αυτή την τραγωδία που επηρεάζει γενικά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την Αττική, που επιλήγησε παραπάνω, βέβαια. Είπαμε για την αιμοδοσία που κάνει ο Άρης, που μέσω της αιμοδοσίας αυτής θα δοθεί όλο το αίμα που θα μαζευτεί, θα δοθεί στην Αθήνα, στην Αττική, όπου υπάρχει εκεί πολύ μεγάλη ανάγκη και από αίμα. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες. Η ΚΑΕ, η οποία έχει έναν λογαριασμό δικό της στο κέντρο αιμοδοσίας, στον αριθμό 13448, 13448 είναι ο λογαριασμός της ΚΑΕ στο οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας πάτε στην Ελλάδα, και από εκεί θα μπορέσετε να δώσετε το αίμα, μια φιάλη, δύο φιάλες, όσο μπορεί ο καθένας. Και αυτό, βέβαια, συνολικά να πάει όλο στα νοσοκομεία της Αττικής, εκεί που υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά. Λίγο πάμε στο διάλειμμα, απλά να πω ότι ακόμα και η Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο έβγαλε ένα μήνυμα στα ελληνικά προς όλους τους ανθρώπους εδώ. Συλληπιτήρια, λέει, σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες αυτές τις δύσκολες ώρες. Οι προσευχές και οι σκέψεις μας μαζί σας. Pray for Greece είναι το hashtag που τα τελευταία 24 ώρα παγκοσμίως είναι στην κορυφή, έτσι, από όλο τον κόσμο. Οι Milwaukee Bucks, λοιπόν, οι οποίοι και λόγω του Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι, πολύ περισσότερο νιώθουν από Ελλάδα, είναι κοντά στην Ελλάδα. Και ο Γιάννης, βέβαια, ο Αντετοκούμπο, και αυτός με δικά του μηνύματα, και προσπαθεί να κινητοποιήσει και αυτός πολύ κόσμο. Γενικά υπάρχει μια τρομερή αλλαγή και από τον αθλητικό κόσμο και από τον μπασκετικό που αναφέρουμε, που είναι συγκλονιστική. Είναι πραγματικά συγκλονιστική και δεν πρέπει, το ξαναπεί, δεν πρέπει μόνο σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Αυτό πρέπει να είναι καθημερινό φαινόμενο, αν θέλετε. Δηλαδή οι άνθρωποι του αθλητισμού να βοηθάνε την κοινωνία.
Έτσι, αυτοί που έχουν έτσι, γιατί υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν εκατομμύρια, βγάζουν απλά ένα μισθό για να μπορέσουν να ζήσουν. Έτσι, μιλάω όμως για αυτούς που έχουν και μια συνολική εικόνα των ομάδων. Να βοηθάνε οι ομάδες. Να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία, γιατί από την κοινωνία παίρνουν οι ομάδες. Και κάθεται ομάδες, όλες οι ομάδες παίρνουν από την κοινωνία. Γιατί εμείς όλοι που δίνουμε κάτι είμαστε κοινωνία. Πρέπει να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Δεν προσφέρουν στο κράτος, προσφέρουν στην κοινωνία, προσφέρουν σε εμάς. Ξανά, σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τουλάχιστον, έτσι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μόνο μια φορά τα Χριστούγεννα και να δίνουμε ένα δώρο κάπου και να λέμε εντάξει, βγήκαμε την υποχρέωση. Πρέπει να το κάνεις πάντα. Και όχι μόνο στις μεγάλες καταστροφές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να ξεκινήσω λίγο με αυτό το κομμάτι, έτσι να δώσω λίγο και εγώ το στίγμα του μπασκετικού κόσμου όσον αφορά αυτήν τη συγκεκριμένη άσχημη κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Και να μεταφέρω και αυτή την πρόταση που διάβασα και που νομίζω είναι καλή πρόταση αυτή, δηλαδή να. Μπορέσει να γίνει κάτι όσον αφορά το να βρεθούν να βοηθηθεί ο κόσμος ο οποίος επλήγησε τις πυρκαγιές και να γίνει κάτι συνολικά μπασκετικά. Έτσι, να γίνει κάτι από την οικογένεια του μπάσκετ και όχι απλά μεμονωμένα από μια ομάδα ή από έναν αθλητή. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με επικοινωνία με τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας μεταφέρει τα του ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ του Δικεφάλου όσον αφορά τα μεταγραφικά και όχι μόνο. Και μετά θα συνεχίσουμε με την πολυθεατολογία. Άρη, Ηρακλή, ευρωπαϊκά, εθνικές. Να δούμε τι γίνεται και εκεί. Γενικότερα NBA, όλα εδώ μπασκετικά πάντα. Μπάσκετ μέχρι τις 10. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μπάσκετ City 107 και 4 Λίμπερο μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Εντάξει, κάποιες μέρες βέβαια, όπως εχθές, δεν είχαμε εκπομπή. Ξεκινήσαμε όμως το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την αναφορά σε κάποιες κινήσεις που κάνει ο μπασκετικό κόσμος όσον αφορά αυτή την εθνική τραγωδία πραγματικά και την πρόταση που. Διάβασα και μετέφερα και στηρίζω και νομίζω στηρίζω και ο Νίκος. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, Σταμάτη. Έλεγα πριν για μια πρόταση που διάβασα ένα αθηναϊκό site, μάλλον στο μπάσκετμπλοκ, αν δεν κάνω λάθος. Που έλεγε, ας πούμε, ότι πρέπει η Λίγκα να κάνει κάτι μαζικό. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές, τα εισόδα των αγώνων, μια θα έχουν παίξει όλες τις ομάδες εντός εκτός, να δοθούν στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη, έτσι. Και να, στο παιχνίδι για να πληρώσουν όλοι, άπαντες δηλαδή εμείς. Όλοι αυτοί οι περίεργοι που λένε είμαι ο τάδε και μπαίνουν κούτρα μέσα στα γήπεδα. Έτσι, ναι. Οι διαιτητές να μην πληρωθούν, η γραμματεία να μην πληρωθεί, όλοι αυτοί να μην πληρωθούν. Να πληρώσουν και αυτοί οι εισιτήρια, α το πούμε έτσι, και οι αθλητές, όλοι μας, όλοι. Και να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Δηλαδή, πέρα από την ανθρώπινη απώλεια που εντάξει, δεν ξεπληρώνεται με χρήματα, δεν μπορεί να πληρώσει με χρήματα. Υπάρχει κόσμο ο οποίο έχασε τι περιουσίες του, έχασε τα σπίτια του, δεν έχει που να κοιμηθεί, έχασε. Πολλά πράγματα από οικονομική πλευρά, έτσι. Ναι, εντάξει, μακάρι, και... μακάρι να γίνει και γενικότερα μακάρι να συνεχιστεί έτσι όλη από τη στιγμή που έγινε αυτή η καταστροφή, να συνεχιστεί όλη αυτή η διάθεση από όλο τον κόσμο να βοηθήσει. Γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. Πλέον και με το ίντερνετ είναι πολύ πιο εύκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το κύμα αλληλεγγύης που υπάρχει από τη Δευτέρα το βράδυ και μετά που έγινε γνωστό το πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή, είναι κάτι που δίνει ελπίδα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Κοιτάξτε, δίνει μια ελπίδα ότι δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν περάσει πολλά δεστή μόνοι τους. Ότι όλοι οι υπόλοιποι, οι απλοί άνθρωποι που έχουν τα προβλήματά τους και αυτοί στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σίγουρα όλοι αυτοί που είτε χάσαν ανθρώπους είτε χάσανε τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και όχι περιουσίες, δεν μ' αρέσει να το λέω έτσι. Μάλλον χάσανε τους κόπους μιας ζωής, να το λέμε καλύτερα. Φυσικά. Γιατί έτσι είναι, δηλαδή δεν χάνεις την περιουσία. Αλλά ένα σπίτι που μια οικογένεια έχει φτιάξει με δουλειά, μπαμπάς, μαμά και το χάσαν, ας πούμε, και είναι ξαφνικά στον δρόμο. Έτσι είναι τεράστιο πράγμα. Δηλαδή είναι μεγάλη απώλεια. Δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έτσι δεν το βάζω καν στην ίδια ζυγαριά. Αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, είναι συντηρητική όλη αυτή η κίνηση και των απλών ανθρώπων. Και ξαναείπα εγώ και πριν, το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει οι άνθρωποι του αθλητισμού και δι' του μπάσκετ, γιατί είμαστε μια μπασκετική εκπομπή, να βγουν μπροστά, να κάνουν πράξεις καλές, δηλαδή να δώσουν χρήματα, να βοηθήσουν με τρόφιμα. Έλεγα τον Μπόγρε, ας πούμε, που έχει κάνει πολλά.
Ο Τσεμπόγλης έχει κάνει πάρα πολλά. Αλλά χθες τον είδες, αλήθεια. πήρε ένα φορτηγάκι, το γέμισε πράγματα, φάρμακα, τρόφιμα και πήγε μόνος του εκεί. Δηλαδή, αυτά πρέπει να βγαίνουν όμως. Το έχω ξαναπεί, δεν είναι κακό να τα βγάζεις. Δίνεις παράδειγμα σε όλους. Δίνεις παράδειγμα. Και όσοι έχουν κάποια χρήματα παραπάνω, γιατί όλοι οι αθλητές, ξανά είπαμε, δεν αμείβονται το ίδιο. Έτσι, οι αθλητές που παίζουν στη Β' Γ' Εθνική ή Α2, απλά παίρνουν κάποια χρήματα για να ζήσουν, έτσι, σε σχέση με κάποιους. Νομίζω ότι όλοι αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά, να δείξουν και στους υπόλοιπους ότι δεν αποτελούν ένα ξένο κομμάτι στην κοινωνία. Αντίθετα, ότι είναι εκεί, είναι μαζί, όλοι. Έτσι. Και απλά ανέφερα αυτή την πρόταση που διάβασα για το μπασκετικό κομμάτι. Έτσι. Γιατί εντάξει τώρα, τα έσοδα και όλα αυτά που έχουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τα δικά μας τα μπασκετικά. Αλλά ξαναλέω ότι από ένα παιχνίδι δεν σωθεί μια ομάδα. Από τα εισιτήρια ενός αγώνα. Δεν θα σωθείς. Ναι. Έτσι. Καλό είναι και το μπασκετικό γενικά, κομμάτι. Γενικά, εγώ σου λέω, όλη αυτή η κινητοποίηση που βλέπω από αυτούς ανθρώπους, βασικά κυρίως από αυτούς ανθρώπους, έτσι. Αθλητές, ομάδες, οπαδούς και όλα αυτά, εμένα μου δίνει λίγο ελπίδα. Γιατί σου λέω, δεν περίμενα να είναι τόσο μαζική και άμεση η βοήθεια. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Τρομερή εντύπωση. Ξαναλέω ότι και λόγω των social media και μέσα από αυτό το κομμάτι που... Γιατί τα social δεν είναι μόνο να πούμε την άποψή μας και όλα αυτά, εντάξει. Ναι. Είναι και έχουν και κάποια χρηστική... Που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και δεν έχει καμία αξία το να πούμε την άποψή μας για κάποια τέτοια πράγματα. Έτσι, ναι, δηλαδή... ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και με διαφορετικό τρόπο και όντως σε αυτή την περίπτωση έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι. Διαφορετικά. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και αυτό έτσι δίνει ελπίδα. Εν τω μεταξύ, έχουμε δει τι γίνεται τόσες μέρες. Ωραία. Φυσικά και δεν το συζητάμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Έτσι. Και ακόμα μετράμε και θα μετράμε για μέρες, νομίζω. Από νούμερα και δυστυχώς. Από αγνοούμενους και όλα αυτά. Απλά βλέπω, ας πούμε, ότι το σπίτι φτιάχνεται. Ρε παιδιά, σκέψου τώρα εκεί που κάθεσαι και είσαι στο σπίτι σου ξαφνικά να καεί. Το σπίτι σου και το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, δεν είναι. Ναι, το σπίτι φτιάχνεται. Πώς φτιάχνεται. Έτσι. Δηλαδή, άμα ο άλλος έφυγε, αυτό είναι που λέμε ότι εδώ πρέπει να βοηθήσουν όλοι μας γενικά, όλοι οι κοινωνίοι υπόλοιποι. Απλά μιλάμε για τους ανθρώπους του αθλητισμού, για τους γνωστούς, για αυτούς που έχουν κάποια χρήματα παραπάνω, να δώσουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν την παραπάνω κίνηση για να βοηθήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Έτσι, ξαναείπα και πριν ότι η ανθρώπινη απώλεια δεν μέτρεται σε χρήματα. Δεν μπορείς να την καλύψεις όσα χρήματα και να σου δώσει ο άλλος, έτσι, όταν μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες. Υπάρχει όμως και ο κόσμος ο οποίος ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει την ανθρώπινη απώλεια, αλλά έχει την υλική απώλεια, έτσι που και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δυσκολεύει όλη τη ζωή σου. Έτσι, ξαναλέμε για να μην παρεξηγηθούμε βέβαια από κανέναν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια, δεν αναπληρώνεται με τίποτα, έτσι. Δηλαδή, είναι μια καταστροφή αυτή που πρώτα μετράει στις ανθρώπινες απώλειες, πρώτα μετράει στις απώλειες των υπολείπων ζωντανών που ζούσαν σε αυτή την περιοχή, έτσι, και μιλάω για ζώα, είτε κατοικίδια, είτε αδέσποτα, είτε ζώα του δάσους, έτσι, γιατί και εκεί είναι μια τεράστια καταστροφή και αυτή. Και πάρα πολλά είναι και πέρα από την ψυχική, γιατί και αυτά είναι ψυχές, έτσι, η καταστροφή, είναι και η οικολογική καταστροφή. Και βάζω τελευταία την ηλική, δηλαδή το σπίτι. Εντάξει, κάπως θα τη βρεις στην άκρη, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέμε ότι και χρήματα να μαζευτούν, να πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους όσο μπορούν, όσο μπορούν, έτσι, γιατί ό,τι και να, και που λέει ο λόγος αλόβητος, μόνο αυτό που έχει ζήσει αυτή την τραγωδία και αυτή όλη την ιστορία, Νίκο, είναι νομίζω τραγικό, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να το σβήσεις έτσι εύκολα από το μυαλό σου όταν βλέπεις τις εικόνες, δηλαδή τις βλέπουμε τώρα από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, και πραγματικά συγκλονίζεσαι, δηλαδή εγώ είμαι 42 χρονών, τέτοια καταστροφή στην Ελλάδα δεν έχω ξαναδεί. Ναι, έτσι, είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Δεν έχω ξαναδεί. Και στην Ηλία, βέβαια, τότε οι φωτιές είχαν πάρα πολλούς νεκρούς, δυστυχώς, και τότε. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είχαν καμιά 70 νεκρούς, δυστυχώς. Και έχω βιώσει τόσα χρόνια και άλλες καταστροφές, έτσι. Όχι τόσο οι σεισμοί, δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη τότε, 78, ήμουν πάρα πολύ μικρός σεισμός, δεν είχε τόσους πολλούς νεκρούς. Είχε δυστυχώς πάλι νεκρούς. Και είχαμε και άλλα περιστατικά, αλλά τέτοιο πράγμα δηλαδή δεν και ακόμα μετράμε, δηλαδή το άσχημα είναι αυτό, ξέρεις, ότι ακόμα μετράει, οι αριθμοί, ας πούμε, αυξάνονται,
γιατί έχει πάρα πολλούς αγνώμενους, μια τεράστια περιοχή εκεί, στο Μάτι, ας πούμε, είναι παραθεριστική περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη, τεράστια, εντάξει, θα δείτε την άλλη μετά. Και μέσα σε αυτά βέβαια και να ασχοληθούμε και με τα δικά μας, έτσι, γιατί η ζωή συνεχίζεται, για μας είναι πολύ πιο εύκολα βέβαια, σίγουρα, γιατί είμαστε μακριά από αυτή την καταστροφή, έτσι, για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε αυτό όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να πούμε και τα δικά μας, έτσι. Τι έχουμε από ΠΑΟΚ, τι γίνεται? Κοίτα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη φάση αναζήτησης για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα είναι σε μια επαφή με τον Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος μετά την περσινή του σεζόν στον Άρη είναι ελεύθερος στην αγορά. Μέχρι τώρα που μιλάμε, κάτι πέρα από την επαφή και την καλή διάθεση των δύο πλευρών, κάτι πέρα από αυτό, δηλαδή κάτι περισσότερο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ εξέφρασε το ενδιαφέρον του, έκανε μια κουβέντα με την πλευρά του παίχτη. Η πλευρά του παίχτη ήταν θετική. Ωραία, τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Και έκτοτε, κάποια εξέλιξη όσον αφορά κάτι οριστικό δεν υπάρχει. Η λογική του ΠΑΟΚ είναι ότι θέλει έναν ακόμα έμπειρο Έλληνα στο ρόστερ του, όπως είναι Αθηναίου. Θέλει ακόμα έναν παίχτη στο κομμάτι που αφορά τον ελληνικό κορμό. Και στην πορεία να βρει έναν ακόμα Αμερικανό εκεί στον Άσο για να κλείσει την περιφέρεια. Εντάξει, νομίζω ότι και Αθηναίου, από τη στιγμή που είναι ελεύθερος στην αγορά, σίγουρα θα έχει κάποιες άλλες επαφές με ομάδες και προτάσεις. Ζυγίζει και αυτός και είναι να πάρει την απόφασή του. Πάντως δεν έχει την πρόταση που θα περιμένει και πάλι. Δηλαδή, εντάξει, και η χρονιά του τώρα ήταν λίγο περίεργη. Νομίζω ότι... Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Μπασκετικά έχω τις αισθάσεις μου λίγο για αυτή την κίνηση, εφόσον γίνει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μιλάω για το καθαρά μπασκετικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Ο Αθηναίου είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε σε τι είναι καλός, σε τι όχι. Είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ναι, ομολογουμένως. Δηλαδή, θέλει την μπάλα στα χέρια του και θέλει να είναι παίκτης αποφάσεων. Νομίζω αν δεν ήταν έτσι, θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο στον Ολυμπιακό όπως ήταν πριν δύο χρόνια, τρία. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα, σε αυτό το επίπεδο, σε μια ομάδα δηλαδή που πάω, Κάρι, ΑΕΚ και όλα αυτά, και θέλει γενικότερα να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες. Είναι η έντασή μου γιατί υπάρχει ο Γκος. Υπάρχει ένας ακόμα Αμερικανός που είναι να αποκτηθεί, που θα έχει πάλι κι αυτός κάτι τέτοιο. Κάτι ανάλογο, ναι, ρόλο του. Κάποιο ρόλο τέτοιο. Ναι, οπότε λίγο η περίπτωση του Αθηναίου όχι με προβληματίζει, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς θα δέσει μέσα σε αυτό. Ναι, τι θέλει από Θεοδόρου, κατάλαβες. Ναι, γιατί ας πούμε στον Άρη, αυτό που λες σύμφωνο, γιατί στον Άρη πέρσι με Μποχωρίδη υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Όταν ήταν οι δυο τους. Ναι. Γιατί και οι δυο τους θέλουν μπάλα και οι δυο τους πρέπει να δημιουργήσουν με μπάλα. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν δηλαδή χωρίς μπάλα. Δεν είναι παίκτες που θα κάνουν την κίνηση χωρίς μπάλα να βγουν από το screen, να παίξουν με πλάτη πολλές φορές. Συγγνώμη, με αυτή την άποψη. Και ο Άρης αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα όταν έπαιζε ο Αθηναίου και ο Μποχωρίδης μαζί. Ναι. Έτσι. Ναι. Okay. Εντάξει. Μιλάμε πάντα αγωνιστικά για να μην νομίζει κάποιος ότι είχαν πρόβλημα οι δυο τους, ο Μποχωρίδης με τον Αθηναίου. Να το έχουμε ξαναπεί. Ναι, μιλάμε αγωνιστικά. Έτσι, αγωνιστικά. Έτσι είναι. Δηλαδή όταν έπαιζε, όταν έπαιζε ο Άρης με Αθηναίου και Μπέλ, επειδή ο Μπέλ είναι παίκτης που θα δημιουργήσει χωρίς μπάλα, είναι παίκτης που θα βγει από τα σκρίνα, παίκτης που με την ταχύτητα θα τρέξει για να πάρει μπάλα, είναι παίκτης ο οποίος έχει το στατικό το αμέσως στο jump shoot. Έτσι, βοηθούσε όταν έπαιζε με Μποχωρίδη με Αθηναίο. Όταν παίζανε οι δυο μαζί, κολούσε ο Άρης. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει το ρόλο του τρέχου χωρίς μπάλα και κάποιος να έχει την μπάλα. Στον Άρη δυστυχώς μέχρι να ξεκαθαρίσει κάπως προς το τέλος αυτή η κατάσταση και οι δύο θέλαν μπάλα. Και βλέπαμε, ας πούμε, πολλές φορές επιθέσεις να τελειώνουν, να τραβάσει επίθεση 21-22 δευτερόλεπτα και να μην βγαίνει κάτι ουσιαστικό. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και αυτό που λες είναι έχεις δίκιο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει τον Γκος. Θα πάρει και ένα Αμερικανό ο οποίος θα θέλει μπάλα για να δημιουργήσει, να οργανώσει. Ναι, ψάχνει έναν Αμερικανό ο οποίος να έχει
στοιχεία κόμπο γκάρτ, ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι, παίκτη ο οποίο θα παίρνει σκορ, θα παίρνει την μέση, θα παίρνει δεν είναι κόμπο γκάρτ με τη λογική του κόμπο γκάρτ προ τον άσο. Είναι κόμπο γκάρτ, α το πούμε έτσι, που δεν μπορεί να το πει κόμπο γκάρτ αν είσαι προ το διάρρη. Δεν είναι δηλαδή. Εγώ δεν τον θεωρώ, παρότι έχω διαφωνήσει προ αυτό. Δεν τον θεωρώ έτσι έναν κόμπο γκάρτ με λογική playmaker. Είναι ένα κόμπο γκάρτ με λογική scorer. Άρα μπράβο. Συμφωνώ. Κατάλαβες, δεν αυτό, είναι και, με τον Γκάρντ. Εγώ γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό λέω ότι έχω μια μπασκετική ένσταση, αλλά εντάξει, ας πω λίγο κάτι. Εμείς προπονητές δεν είμαστε. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Ούτε πληρωνόμαστε λεφτά των πολιτών. Οπότε, εφόσον λέμε, αν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, θα έχει ο Βαθοδόρο κάποιο έτσι, ζήτημα να διαχειριστεί. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνω ότι για να τον θέλει, ωραία, και επειδή όντως ο Παπαθεοδόρου το έχουμε αναφέρει, το έχουμε ξαναφέρει, δεν είναι ένας προπονητής που μιλάει με τη διοίκηση και λέει ότι ξέρετε θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά, η διοίκηση του φέρνει να παίξει και τελειώνει. Ο Παπαθεοδόρου είναι προπονητής ο οποίος γενικά ασχολείται. Κάνει διαπραγματεύσεις, κάνει επαφές, μιλάει με παίχτες. Ωραία. Είναι τέτοιος προπονητής. Οπότε προφανώς και έχει διοικήσει πράγματα και καταστάσεις και θεωρεί ότι μια λύση όπως ο Αθηναίου μπορεί να του δώσει, να του βοηθήσει. Να του δώσει πράγματα. Ναι, είναι και μια γεμάτη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, ομολογουμένως. Ίσως να θέλει να έχει ακόμα έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τραβήξει σχοράρισμα σε κάποιες περιπτώσεις αγώνα που δεν θα είναι ο Κώστας σε καλή μέρα ή θα υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Εντάξει, είναι μια γεμάτη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή με Ευρώπη, ναι, με Ελλάδα, πρωτάθλημα κύπελο που. Εντάξει, έχει στόχους, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά θες να ξαναπαραμείνεις στην τρίτη θέση, θες να κάνεις μια καλή πορεία στο Champions League. Εντάξει, είναι καλό να έχεις λύσεις πολλές, έτσι, εφόσον το επιτρέπει αυτό και η τσέπη σου κατά πρώτο λόγο, έτσι, και το ρόστερ σου. Ναι, και επίσης έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με Έλληνες παίκτες, το να έχεις έναν ελληνικό κορμό, πολλές φορές σου δίνει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ναι, όπως και να το κάνουμε, ο Έλληνας και κάτι παραπάνω θα δώσει κάποιες φορές και στα ζόρια θα βάλει και λίγο πλάτη. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ γενικά έχει δείξει ότι θέλει να έχει έναν καλό ελληνικό κορμό. Αν μπορεί να κρατάει και τον ίδιο ακόμα καλύτερα, αν δεν μπορεί, είτε να τον ενισχύει είτε να αλλάζει. Πάντως, αν δηλαδή πούμε ότι στη θέση του Κατσίβελη μπορεί να έρθει Αθηναίου, μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικούς παίκτες. Ναι, ναι. Εντελώς άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους. Αλλά okay, εντάξει, ξαναλέω ότι πέρα από την επαφή που έχει γίνει και το έτσι θετικό κλίμα που έχει σε μια πρώτη επαφή, κάτι που να δείχνει εξέλιξη μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Είτε θετική εξέλιξη, είτε αρνητική. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα υπάρξει άμεσα. Δηλαδή, ίσως και μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε εικόνα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικά, πάντως, ο Αθηναίος τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι δεν το τραβάει, δηλαδή, το περιμένει, ας πούμε, να βρει ένα συμβόλαιο. Έτσι, δηλαδή. Τώρα βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει για πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσει άμεσα το θέμα. Γιατί θετικά είναι αρνητικά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει αυτό το θέμα του Αθηναίου που παραμένει ανοιχτό. Έχει έναν ακόμα ένα παίχτη που θέλει στην περιφέρεια που επίσης είναι μια σημαντική λύση. Και μετά του μένουν και οι λύσεις και οι υψηλοί. Νομίζω ότι έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, του προέκυψαν οι λύσεις του Τζαμάλ Τζόνς και του Σκίζα που έχουν ανακοινωθεί. Τελείωσε το θέμα του Γκος, τελείωσε από το θέμα του Μαργαρίτη και τώρα το επόμενο θέμα είναι να τελειώσει εκεί στον Άσο γιατί τι γίνεται. Ναι, μεν έμεινε ο Γκος, αλλά τον Γκος και πέρσι τον βλέπαμε ότι δεν είναι playmaker, σίγουρα δεν είναι playmaker. Ωραία. Και επίσης, ειδικά και σε παιχνίδια που μένει και παραπάνω στο παρκέ, που μπορεί να χρειάζεται να μένει παραπάνω στο παρκέ, δεν θέλει και ο ίδιος να ταλαιπωρείται, να το πω έτσι, στη φάση κατέβασμα οργάνωση της μπάλας. Έχει λοιπόν εκεί τον Γκόνιαρη. Θέλει έναν ακόμα παίχτη εκεί, καλή ώρα που λέμε τον Αθηναίο, σύν τον Αμερικανό που είναι να πάρει στον Άσο. Οπότε να έχει τους τρεις. Βέβαια, ο Αθηναίος δεν είναι ακριβώς playmaker, δηλαδή είναι Άσο 2, να το πω έτσι. Θέλει λοιπόν ένα ακόμα Αμερικανό να κάνει κάτι ανάλογο. Έχει τον Κόνιαρη και υπάρχει και ο Τσόχλας, ο οποίος Τσόχλας όμως επειδή έχει τραυματισμό, κάπου στην πορεία της σεζόν θα δούμε σε τι φάση θα είναι για να μπει στην ομάδα. Οπότε την περιφέρειά του. Του μένουν δύο κομμάτια ακόμα για να την κλείσει. Και πάντα μιλάμε στη λογική ότι
δεν έχετε κάποια πολύ καλή οικονομική υπόθεση για τον Κόνιαρη και μπορεί να αλλάξει το σκηνικό, έτσι. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει έρθει κάτι. Ούτε φαίνεται να υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο. Να έρθει κάτι υπόθεση για τον Κόνιαρη. Αλλά τη στιγμή που ο Κόνιαρης θα γίνει το συμβόλαιό του. Είναι να γίνει κουβέντα, τελειώνει το συμβόλαιό του χρόνου. Είναι να γίνει κουβέντα πιο ουσιαστική από μια πρώτη επαφή που έγινε πριν καιρό για ανανέωση. Κρατάμε πάντα και ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κάποια πρόταση από κάποια ομάδα που μπορεί να ικανοποιεί οικονομικά τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω ικανοποιεί οικονομικά, όταν δηλαδή ο ΠΑΟΚ προγραμματίζει να έχει ένα budget στα 7-7,5 εκατοστάρικα ταβάνι και μπορεί να έρθει μια πρόταση που μπορεί να είναι 3-4 εκατοστάρικα, αντιλαμβάνεσαι ότι το σκέφτεσαι. Έτσι, όταν μπορεί το επόμενο καλοκαίρι να το χάσει ελεύθερο. Αλλά ξαναλέω ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια ούτε καν νήξη σε αυτό το κομμάτι που αφορά τον Κόνιαρη. Οπότε λοιπόν, με Κόνιαρη, με Αμερικανό, πιθανόν με Αθηναίου, τελειώνει το κομμάτι εκεί στον Άσο, υπάρχει ο Γκος, υπάρχει ο Ζάρας, ο Σχίζας, ο Τζόνς, οπότε η περιφέρεια κλείνει. Ωραία. Και μετά από εκεί πέρα είναι άλλοι δύο, τουλάχιστον, Αμερικανοί για την ρακέτα. Οπότε έχει κάποια ανοιχτά ζητήματα ακόμα, δεν είναι πολλά, αλλά είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά. Και βέβαια, εντάξει, είναι κομμάτια του παζλ, το ένα συμπληρώνει το άλλο, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα είναι αυτά τα κομμάτια για να δούμε τι ΠΑΟΚ θα δούμε την επόμενη σεζόν. Ωραία. Εντάξει, θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Έτσι, σαφέστατα είναι κάποια θέματα που πρέπει να δει ο Παπαθεοδόρου. Πάντως, γενικά, αυτό που λέει για τους Έλληνες, βλέπουμε ότι πολλές ομάδες, ειδικά οι μικρομεσαίες ή μάλλον αυτές που έχουν κάποια χρήματα, όπως ο Πρεμιδιάς για παράδειγμα, και το ίδιο περιμένουμε και από τον ύφεστο, κυνηγάνε Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι της λογικής, παίρνω 6 Αμερικανούς παικταράδες και 5 Έλληνες ρολίστες. Ψάχνουν να βρουν καλούς Έλληνες. Να κάνουν κορμό. Για τον ύφεστο, μία ψυχή μου είπε ότι εκτός του μπράδερ μου τον έκλεισε με 100, έχει ενημερώσει την αγορά ότι έχει τη διάθεση να δώσει 350 συμβόλαια. Καλό, ε! Ναι. Είναι 350. 350 συμβόλαια να δώσει ο ύφος είναι περισσότερο από τον μπάτζετ του Άρη. Πολύ, ναι. Μάλιστα. Κοίτα να δεις. Εντάξει, είπαμε τα βάλει. Αν θα δώσει, έτσι. Απλά λέω τώρα, ένας μου το είπε. Θα δούμε κατά πόσο ισχύει. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη χρονιά. Ναι, ούτε σήμερα, και εγώ. Σήμερα κάναν μια συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Όχι στο Λίμνο, ναι, στην Αθήνα. Ναι. Έγινε συνέντευξη τύπου. Στο Χίλτον, παρακαλώ. Του ύφεστου, που ήταν ο κύριο Μπούμπουρα, ο κύριο Τσάπα, ο παλιό του Φάρου και Ρατσινού και νυν του Ιωνικού Νικία, ο Παναγιώτης Βασούλα, ο Κολόκα, ο οποίο έχει. Ο Μάρκο Κολόκα που έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα. Ο Μανολόπουλος ο Μακάριος. Έτσι, ο Μανολόπουλος ο Μακάριος που ανέλαβε. Εκεί, ναι. Και είπε ότι στόχος είναι ο κύριος Μπούμπας, είπε ότι στόχος κάποια στιγμή είναι και το μπάσκετ Champions League. Δηλαδή να παίξει εκεί. Και νομίζω ότι θα βάλει χρήματα. Δηλαδή γι' αυτό πήγε ο Τσάλος. Πήγε για να ανεβάσει μια ομάδα στην περιοχή του και να δώσει έτσι μια αθλητική πνοή στην περιοχή. Ξέρει ότι για να το κάνει αυτό πρέπει να δώσει λεφτά. Για να προσελκύσει Έλληνες. Τον ξένο εντάξει. Μπορείς να βρει ο ξένο. Δεν είναι η αγορά, ειδικά με τους Αμερικανούς, είναι γεμάτη. Να βρει. Ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα ο Μπράζελτον που λέμε τώρα που τον είδαμε πέρσι στο Πανιόνιο. Που εντάξει είναι ένας παίκτης παιδί μου ο οποίος τα τελευταία χρόνια έτσι συχνά πυκνά τον έχουμε δει να είναι σε διάφορες ομάδες. Έτσι και σε τέτοια πρωταθλήματα. Τέτοιο συμβόλαιο αρχή τη σεζόν δεν νομίζω να έχει πάρει. Τριψήφιο. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου. Δηλαδή για να σου πει. Η λογική, ας πούμε, του Ήβεστο και κάθε ομάδα σαν τον Ήβεστο είναι ότι θα πάρεις ένα-δύο παίκτες που τους ξέρεις από την Ελλάδα και θα τους δώσεις και καλά συμβόλαια. Τώρα, αν έχεις τα λεφτά, όπως τώρα μου λες, ότι θέλει να δώσει άλλα 350 μαζί με τον Μπράζελτον ή χωρίς τον Μπράζελτον 350. Όχι. Χωρίς. Όχι από τον Μπράζελτον. Χωρίς. Ο Μπράζελτον είναι ο σεκατοστάρικος. Όταν θέλει να δώσει 350 και το λέει, σημαίνει ότι πρέπει να δει την αγορά να δει τι καλό έχει που να αξίζει 150. Δηλαδή να πάει στα 150. Ναι. Η αγορά. Από την Ελλάδα, δηλαδή οι ξένοι που έχουν παίξει στην Ελλάδα, οι Έλληνες. Γιατί προφανώς αυτό αφορά και Έλληνες. Έτσι, το 150. Μετά νομίζω θα βγει στην αγορά και θα. Εντάξει, μπορεί να βρει και από την αγορά με αυτά τα λεφτά ξένους που δεν έχουν παίξει Ελλάδα. Απλά για να τραβήξει κάπως τους Έλληνες. Δηλαδή, ας πούμε, λένε για τον Ποχορίδη ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον Ποχορίδη. Δηλαδή και 150 το χρόνο το δίνει τον Ποχορίδη. Είναι τεράστια πρόταση. Έτσι. Είναι μεγάλη πρόταση. Προφανώς και το 150 τουλάχιστον είναι στον Ποχορίδη.
Έτσι. Να. Ναι, αλλά θέλει να τραβήξει ένα, πρέπει να τραβήξει έναν Έλληνα κράκτη. Δεν μπορεί να πάει χωρίς Έλληνα. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να μην έχει έναν Έλληνα κράκτη για την περιοχή, για, την, για το νησί. Καλοί ξένοι, αλλά οι εκεί κάτοικοι Έλληνες που δυστυχώς έχουν να δουν ομάδα σε εθνική κατηγορία πάρα πολλά χρόνια, θέλουν να δουν και έναν Έλληνα να έχει η ομάδα τους. Δεν περιμένουν δηλαδή να πάνε οι μεγάλοι εκεί. Εντάξει, απλά νομίζω ότι για τον Ποχορίδη θα μου κάνει εντύπωση τώρα σε αυτή την ηλικία να πάει στο νησί. Ναι, και εμένα. Και εμένα. Εντάξει, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόταση οικονομικά. Να σου πω την αλήθεια, να πεις να πάω ένα χρόνο, θα πάρω ας πούμε 2 εκατοστάρικα, 2,5, ναι, τέτοια πρόταση. Εκεί θα το σκεφτόμουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Για ένα χρόνο, έτσι. Μιλάμε για ένα χρόνο τώρα, δεν πάω κάτι μια πενταετία τώρα στο Φάρο, στον ύφεστο. Έτσι. Αλλά για ένα χρόνο να πας εκεί. Να πάρεις... Έτσι, να πάρεις λεφτά και να πεις ότι φεύγω και πάω ένα χρόνο και κάνω αυτό το κομμάτι, εντάξει, το σκεφτόμουν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι άμα πει ο Μποχωρίδης πάω εκεί με 200 χιλιάρικα, να τον πεις, κάνεις λάθος. Εντάξει, μικρός είναι, έχει χρόνο, θα μου πεις δεν έχει πάρει λεφτά τον Παναθηναϊκό, έχει. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι καλή πρόταση. Και παρότι είναι καλή πρόταση, είναι και πρόταση που το επόμενο καλοκαίρι βγαίνει στο κασέ σου εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή. Και το κασέ σου ανεβάζεις με αυτή την πρόταση για να του χρόνου. Εντάξει, τώρα εγώ προσωπικά να σου πω κάτι, αν υποχωρήσει, δεν θα πήγαινα στον ύφεστο. Έτσι, δηλαδή, όσα λεφτά. Όχι, εγώ θα πήγαινα. Απλά ναι. Αναφέρουμε ότι το πώς είναι η αγορά πλέον. Η αγορά έτσι είναι. Δυστυχώς, ναι, έτσι είναι. Και έχει να κάνει με το τι λεφτά βρίσκει γενικά. Ο Άρης, για παράδειγμα, δεν του μπορεί να του δώσει τα λεφτά, τον Ποχωρίδη. Έτσι, ο Άρης του δίνει ένα ρόλο διαφορετικό, του δίνει κάτι άλλο. Ο Άρης όμως, δυστυχώς, θα πω εγώ για μένα, ότι είναι ένα προβληματικό κλαμπ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ποχωρίδης μπορεί να θέλει να πιστέψει τα πάντα, ό,τι θα του πούν, αλλά όταν έχει τόσα χρέη, όταν έχουν γίνει τόσα πράγματα, είσαι επιφυλακτικός. Θα μου πεις τώρα με ένα καινούριο που έρχεται και βάζει λεφτά, δεν είσαι επιφυλακτικός. Εντάξει, είσαι, ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Ο Ποχωρίδης θα είναι ένα θέμα για το Φάρο, για τον ύφεστο μεγάλο. Γιατί γενικά από Έλληνες δεν έχει. Θα να μα δώσει λεφτά, ναι. Πάνω στο Αθηναίο πήγε να πάρει τον Αθηναίο. Ναι, μπορεί. Έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί γενικά από Έλληνες άλλους δεν βλέπουν να μείνανε πολύ ελεύθεροι για να τραβήξει εκεί ο Φάρος. Ο ύφεστος. Έτσι, ο ύφεστος. Δεν έχει πολλούς Έλληνες ονόματα, στο πούμε, να τραβήξει εκεί. Στο νησί. Πάντως είναι αλήθεια, μόνο το Χίλτον και όλη η παρουσία εκεί. Εντάξει, με το Βασούλα βέβαια είναι γεγονός ότι ο Μπούμπουρας, επειδή είναι Ολυμπιακός, έχει κάνει μια συνεργασία με τον Ολυμπιακό σε τμήματα υποδομών και γι' αυτό εμπλέκεται ο Παναγιώτης ο Βασούλας στην όλη διαδικασία. Έτσι. Γιατί πολλοί παραξενευτήκαμε που τον είδα, αλλά αυτή η συνεργασία με τον Παναγιώτη Βασούλα και τον κύριο Μπούμπουρα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι, είναι πολύ πριν πάρει τον δημιουργηθεί ο ύφεστος Λίμνο, έτσι. Μα δεν είναι εκεί και ο... Έλα, πες το να. Δεν έχει μια σχέση εκεί και ο... Έρε, ξέχασα το όνομα τώρα. Ο Γιάννης ο Γιαννάκης. Ναι, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, ναι, ναι. Είναι εκεί, νομίζω, ναι. Είναι εκεί ο Γιάννης ο Γιαννάκης, ναι. Α, δούμε, θα είναι καλό. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες και οι άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια να στηρίζουν εκεί την τοπική κοινωνία, την πόλη. Καλό είναι. Καλό είναι. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Κάποια στιγμή... Οι δικές μας οι δικές μας, Νίκο μου, να βρουν τρόπους. Να βρουν τρόπους. Να ακούσουν κάποια πράγματα που λένε κάποιοι που ίσως να έχουν κάποιες ιδέες και να τους ακολουθήσουν. Να μην είναι στενοκέφαλοι. Ναι. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, ο Πρέλεβιτς, γιατί διάβαζα και το σχόλιο σου. Έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά τον Πρέλεβιτς. Ουσιαστικά είναι αυτό ότι ο Πρέλεβιτς λέει ότι εντάξει, δεν πάει άλλο ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν... Πρέπει να δει κάποιος να βάλει λεφτά. Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, που αφορά τη συνέλευση του Πρέλεβιτς. Εντάξει, ο Πρέλεβιτς τι είπε, ότι εμείς συντηρούμαστε, ωραία, και οι άλλοι αναπτύσσονται. Ναι. Δηλαδή εμείς ως πότε θα μπορούμε να συντηρούμαστε. Κοροϊδεύουμε μέσα σε εισαγωγικά και να μπορούμε να είμαστε ας πούμε τρίτο-τέταρτοι. Εντάξει. Ή θα έρθει λοιπόν ο Σαββίδης που θα πάρει το μαγαζί, να το πω πολύ απλά, και θα το κάνει αυτός από εκεί και πέρα, θα το αναπτύξει. Ωραία. Ή ο Πάκος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Και
στο συγκεκριμένο, ωραία, ένα παράδειγμα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αυτό που είχαμε αναφέρει για την περίπτωση του Κατσίβελη μέσα στη σεζόν, πριν λίγο καιρό, όταν ήταν να πάει στον Προμηθέα. Μισό λίγο στα μάτια. Λοιπόν, ο Κατσίβελης, ας πούμε, που είναι ένα παιδί που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι, έκανε μια καλή χρονιά, είχε τέλος πάντων μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, μια οψιόν για ένα συμβόλαιο που ο ΠΑΟΚ μπορούσε να δώσει, πήγε για 20-25 χιλιάρια παραπάνω στον Προμηθέα. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει το πώς είναι η κατάσταση. Γι' αυτό το αναφέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Ναι, γενικά έτσι. Υπάρχουν ομάδες. Όχι, είναι αυτό που. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι κάποια στιγμή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν πάει άλλο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έρθει ο Σαββίδης να μπει να πάρει την ομάδα. Γιατί δεν βλέπω να μπαίνει άλλο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όλα οδηγούν προς Σαββίδη μεριά. Έτσι. Ή ότι αυτό που λέει ο Πρέλεπτη δεν μπορεί να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βγαίνει πρέπει ο Προμηθέας και δίνει κάνει 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο μπάτζετ. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Και εμφανίζεται ο ύφεστος και σου λέει δίνω 350 συμβόλαια. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ο ΠΑΟΚ 150 συμβόλαιο δεν έχει. Έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό είναι η πραγματικότητα. Στην οποία να σου πω κάτι. Αν ας πούμε δεν έρχονταν ο Λάσκαρης και έμενε η Δίκης Αρβανίτη τότε που είχε μπει σε μια λογική να καλύπτει τα χρέη. Θα φτάνει και ο Άρης ένα τέτοιο σημείο. Ότι παιδιά δεν πάει. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Στον Άρη δυστυχώς, στον κακό που ξέρετε, στον Άρη, έτσι, δεν θέλουν να συμβιβαστούν με αυτή την ιδέα. Που είναι μια πραγματικότητα. Και τι κάνουνε, χρέη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στον Άρη. Αντί να συμβιβαστούν με μια πραγματικότητα ότι παιδιά δεν μπορούμε, ή εμείς ή οι προηγούμενοι, ή δεν μπορούμε να το πάμε το καράβι. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό ότι είμαστε εκεί. Αυτό που λέει, συντηρούμαστε, μηδέν ανάπτυξη και θα μας περνάει, ξέρω εγώ, θα έρχεται ο Προμηθέας δύο χρόνια και θα μας περνάει. Με τα μεγάλα λόγια, αου-αου, 3 εκατομμύρια χρέη. Στον ΠΑΟΚ δεν επιλέξαν αυτό, επιλέξαν τη συντήρηση για να σβήσουν τα χρέη. Αλλά βλέπεις η οποία ότι... όμως τα βάνιασε πλέον, έτσι. Ναι, τα βάνιασε, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά σου λέει. Γιατί βγήκε ο Προμηθέας, έρχεται το Περιστέρι, είναι ο ύφεστος. Έχουμε την ΑΕΚ. Εντάξει, ναι, πέρυσι ο ΠΑΟΚ την κέρδισε την ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να προδικάσει, θα γίνει κάτι άλλο. Ναι, αλλά η ΑΕΚ πήρε δύο τίτλους. Έτσι. Πέρα από αυτό, ναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 4 φορές την ΑΕΚ και η ΑΕΚ πήρε δύο τίτλους. Δηλαδή, άμα πει στον Πρέλεπτη, θέλει να χάσει από την ΑΕΚ να πάρει έναν τίτλο, σου λέει φυσικά. Έτσι, έκανα την ΑΕΚ, δεν έπαιρνα τίτλο. Ναι, ναι, κατάλαβε. Αυτό είναι δηλαδή, κάπου εκεί φτάνει. Απλά ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό το κομμάτι, είναι εδώ και χρόνια τη οικονομική συντήρηση, τη οικονομική εξυγίανση. Έτσι, και κάποια στιγμή βλέπει ότι σβήνει τα χρέη, αλλά δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω γιατί δεν έχει έσοδα, δεν υπάρχει. Στον και πλέον δεν είσαι μόνος, υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν και ρίχνουν χρήματα. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι άλλη μία-δύο και οκ, okay, θα φέρνει εκεί που θέλεις. Είναι πλέον 7-8. Πώς θα ακολουθήσει, δεν γίνεται. Πρέπει κάποιο να το βλέπεις, να βλέπεις έτσι ακριβώς. Εκτός από τους δύο μεγάλους, βλέπεις ΑΕΚ, βλέπεις Προμηθέα, βλέπεις Περιστέρι. Μπορεί στον κόσμο να μην ακούγεται. Σου λέει ποιος ύφεστος. Είναι φίλο, ο ύφεστος όμως αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει 3,50 στην αγορά. Έτσι, μπορεί να μην πάει ο Μαργαρίτης εκεί, αλλά θα πάει ένας Αμερικανός ο οποίος είναι παιχταράς. Και θα ξαναπάει το χρόνο ως Αμερικανός, και θα ξαναπάει το χρόνο ως Αμερικανός. Γιατί ο συγκεκριμένος δεν πάει στον ύφεστο για να βγάλει λεφτά. Έτσι, πάει για να βάλει απλά λεφτά. Γιατί θέλει το νησί του να έχει γίνει τέτοιο. Ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να δώσει 150 άρια. Έτσι. Ο Άρης, όταν το κάνει αυτό, γιατί δεν συμβιβάζεται με την ιδέα της οικονομικής εξυγίανσης, ο Άρης όταν το κάνει αυτό και δίνει και δίνει και δίνει, να που φτάνει. Δηλαδή πέρσι. Δίνει τα λόγια. Μα ναι, μα να σου πει κάτι, πέρσι ποτέ δεν υπήρχε δραχμή, δεν υπήρχε ευρώ, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Άρης με τον Γιαννάκη έκανε μπάτζετ 8 εκατοστάρικα. Από πού? Δεν υπήρχε ένας αριθμός. Από πού ρε παιδιά, πώς κάνει ο προπονητής μπάτζετ 8 εκατοστάρικα, από ποιος του το έδωσε? Υποτίθεται θα κάνει μπάτζετ από τα έσοδα. Ποια έσοδα? Και έφτασε τα 8 εκατοστάρικα να φτάσουν σε χρέη 1,5 εκατομμύριο. Γιατί ο Γιάννης δεν συμβιβάζεται με την ιδέα της οικονομικής συντήρησης και εξυγίανσης. Ο Γιάννης δεν μπορεί να τα συμβιβάσει αυτά τα δύο. Θέλει οικονομική εξυγίανση, ναι, αλλά θέλει και τίτλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Άμα δεν έχεις λεφτά να πληρώσει, μπαμ τα χρέη.
Έτσι είναι, αυτό είναι. Όταν είδα πας οικονομική εξυγίανση και η ομάδα όπως πάει, πέμπτο, έκτη, αν βγάλεις καλή φουρνιά, θα έρθει ένας λεφτάς και θα τα πληρώσει με μία. Ο Λάσκαρης όταν ήρθε είπε ότι εγώ έχω τα λεφτά να τα πληρώσω με τη μία, αλλά δεν το κάνω. Άκου τώρα να δεις. Αποδείχθηκε μάλλον, Δεν ναι, το κάνω, λέει, δεν αποδείχθηκε θέλω, λάθος. λέει. Ναι, να το πάμε, λέει, έτσι λαού-λαού, γιατί εντάξει, είναι, λέει, τακτοποιημένο, ωραία, να το πάμε έτσι. Αλλά έχω τα λεφτά να το κάνω, γιατί θα αγόραζα και ποσοστό από ομάδα του NBA. Και να σάγε τέτοιο, δεν να ρωτήθηκε, καλά, ρε φίλε. Έχει τα λεφτά, γιατί δεν τα πληρώσει μια μπράβ τα χρέη. Να τελειώνω, να ξοφλήσω. Τι κάνει δηλαδή. Είχε χρέη τα οποία τρέχανε και παράλληλα κάνει και εσύ χρέη. Κατάλαβε να σου πω, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που έκανα από 8 χρόνια, αλλά πλέον όπως είπες, τα βάνιασε. Δεν έχει άλλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να το πας παραπάνω. Μα δεν έχει, όχι γιατί δεν μπορεί να το συνεχίσει. Μπορεί να το συνεχίσει. Απλά πλέον υπάρχουν Μα πολλές ότι περισσότερα μπορεί να το αθλήματα συνεχίσει, στην μπορεί να το αγορά συνεχίσει, και αλλά. πολλές άλλες ομάδες. Ναι, μπορεί να το συνεχίσει. Για να δεις, θα πέσει στο 6-7. Στο 7-8 θα είσαι. Εκεί. Το οποίο δεν είναι μια θέση παρμός για τον Πάκο. Πώς το Ναι, κάνουν και επίσης, δηλαδή. όταν εσύ κινείσαι με λιγότερα χρήματα, δεν μπορείς κάθε καλοκαίρι να σου κάθονται οι επιλογές σου ή τέλος Έτσι. πάντων μέσα σε ζώνη Σωστό, διορθώσεις και να σωστό, σου βγαίνουν. σωστό. Ωραία, Έτσι είναι τι να δυστυχώς, κάνουμε. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλά έκανε ο Παναπηλέτης που τα είπε λίγο έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στον ΠΑΟΚ και αυτό που λέω εγώ πιστεύω είναι μόνο στον Άρη. Και ακόμα δεν το έχει καταλάβει κανείς αυτό στον Άρη, τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Αυτό που λέω τώρα ισχύει επί μερών γέννησης. Που ακόμα και τότε είχε χρέη ο Άρης και όλοι λέγανε όταν πήρε γέννηση από τον Τζεβελέκεν, ότι δεύτερη φορά, όχι την πρώτη, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί την πρώτη γέννηση έδωσε μια καθαρή καέ στο Τζεβελέκη. Τη δεύτερη γενιά που πήρε, τη δεύτερη φορά που πήρε γέννηση την καέ με χρέη, το άφησε το καράβι και πήγαινε. Και αντί να κάνει από τότε μια οικονομική συντήρηση και εξυγίανση, ο τότε διευθύνων σύμβουλο ο κ. Δαμιανίδη έκανε χρέη. Έτσι, και δεν πήγε ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και με την εποχή Αρμανίτη, όταν λύθηκαν τα μπαν, πάλι δεν πήγε στη λογική τη εξυγίανση. Και ότι θα κάνω μια ομάδα ρε παιδιά απλά για να παίξω μια χρονιά και να σβήσω χρέη. Δηλαδή εκεί να κάνει ομάδα, να πάρει τίτλου. Να... Δεν συμβιβάζονται αυτά δύο. Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να κάνει οικονομική εξυγίανση και να έχει και ομαδάρα. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, αυτό σίγουρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σίγουρα Πρέπει δεν να... γίνεται. Εκτό αν έχει έσοδα 3 εκατομμύρια. Έτσι δηλαδή, εδώ τώρα Δεν έχει μιλάμε, επίσης σίγουρα. εδώ τι μιλάμε τώρα ότι έκλεισε το τηλεοπτικό και οι ομάδε πήραν 10% πάνω και θα πάρουν 250.000. Ναι. Έτσι. Ναι. Παρέμβαση Νίκος Παπαδόπουλος. Έχει κάτι ποδοσφαιρικό μάλλον. Ωραία, Νίκο Μας Μοσχοβίτη, κόβει θα σε δηλαδή. κλείσω Όχι. τώρα. Κανονικά πρέπει να αρνηθώ να πω την αλήθεια, να αρνηθώ γιατί είναι μπασκετική εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε. Για ακόμα λίγο είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε πρέπει να δώσουμε σκητάλη στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι, Ωραία, έγινε. Νίκο Μοσχοβίτη, Έγινε. καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ, καλό Λοιπόν, βράδυ. πάμε λίγο στον ποδοσφαιρικό Νίκο Παπαδόπουλο να μα πει αυτό το κατεπήγον που έχει, που δεν μπορεί να περιμένει μισή ώρα για την εκπομπή του. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου Σταμάτη, Τι γίνεται, καλησπέρα. καλησπέρα. Για πες. Έχει ανακοινωθεί εδώ και λίγη Α. ώρα η αποστολή του Άρη που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Και η είδηση έχει να κάνει περισσότερο με τους παίκτες που είναι εκτός αποστολής Ωχ, και όχι τόσο με αυτούς που Πού είναι βρίσκονται εντός. στην 23άδα που θα ταξιδέψει αύριο στην Ολλανδία. Λοιπόν, Καντιμίρης Αναγνωστόπουλος, Κουέστα, Κολάσο, Γκαρσία, Σόουζα, Ντιγκινή, Βελέθ, Μπάσα, Ματίγια, Μενέντες, Μιλούνοβιτ, Ναζλίδης, Ιντζόγλου, Διαμαντόπουλος, Βαλεριάνος, Δελιζήσεις, Παυλίδης, Τζανακάκης, Κωνσταντινίδης, Σταμπουλίδης, Μπακούτσης και Μπακαγιάννης. Είναι 23 παίχτες που επέλεξε ο Ερέρα για να ταξιδέψουν αύριο στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Τα νέα πρόσωπα που κόπηκαν από τον Ισπανό τεχνικό και φαίνεται δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν είναι ο Χουσέιν Μουμίν και ο Στέλιος Καψάλης. Βέβαια με το δεύτερο προκαλεί λίγο μια εντύπωση καθώς είναι βασικά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά έμεινε εκτός από το για την Ολλανδία, κάτι που σημαίνει δεν υπολογίζεται από τον Ερέρα και κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Άρης θα πάει για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Και του Μουμίν θα έλεγα ότι είναι μια έκκληση. Βέβαια ήταν, νομίζω και το λέγαμε καιρό, ή Μουμίν ή Ιντζόγλου. Ήταν ένας από τους δύο, δεν θα πηγαίνανε και οι δύο. Κόπηκε τελικά ο Μουμίν. Θυμίζω έχει κοπεί ήδη ο Κενάν Μπαργκάν, ο οποίος ενημερώθηκε χθες ότι δεν υπολογίζεται. Έχει κοπεί και ο Νίκος Τσουμάνης. Έχει κοπεί και ο νεαρός ο Καλίδης από την ΚΑΠΑ 19. Κόπηκε και ο Μπουλγκουρίδης, επίσης και αυτός από την ΚΑΠΑ 19. Και κόπηκε και ο Δημήτρης Κλιγκόπουλος, ο οποίος δεν υπολογίζεται τον Ερέρα. Θυμίζω ο Κλιγκόπουλος πωλήθηκε στον Ολυμπιακό, είναι 300.000 ευρώ. Η πλευρά του παίχτη τις προηγούμενες μέρες έλεγε ότι
νεαρός μέσος θα παραμείνει στην ομάδα, δεν υπολογίζεται όμως από τον Ερέρα και θα αναγκαστεί να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να είμαστε πιο ακριβείς στην ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο Δανικός. Τη νέα σεζόν, καθώς θυμίζουμε, ο παίχτης ανήκει εδώ και λίγες ημέρες στον Ολυμπιακό. Η είδηση που προκύπτει επίσης είναι ότι ο Άρης απέκτησε τελικά το Χάρη Σταμπουλίδη, τον ομογενή μέσω από την Αυστραλία, ο οποίος δοκιμάστηκε από τις πρώτες μέρες και μετά που ήταν η ομάδα στη Τράπεζα Πηγάδια, πέρασε το μικροσκόπιο του Ερέρα, μέσος ο συγκεκριμένος, εξαρροχτάρι, ψηλό παιδί κιόλας, κατάλληλος δηλαδή για τη θέση, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ερέρα και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Χάρης Σταμπουλίδης, επαναλαμβάνω, με τους κυτρινόμαυρους. Αύριο στις 10 η ώρα πετάει η αποστολή του Άρη για την Ολλανδία, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά μετά στο Μπαλαντέρ μετά την Τέκα. Τσαλτί δεν είδα στην αποστολή, τον έκοψε ο Ερέρα. Ήταν το, τον έκοψε, ήταν το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά θα πάει όμως. Εντάξει. Θα πάει να συνεχίσει την άδειά του. Ωραία, λοιπόν, περισσότερα Μπαλαντέρ σε λίγο, έτσι που θα τα πεις εδώ πέρα. Καλή συνέχεια, Νίκο. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο τον Παπαδόπουλο όσον αφορά την ποδοσφαιρική μας νότα με την αποστολή του Άρη που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία και θα είναι και φυσικά και ο Λίμπερο. Και το labout.aris.com με τον Χρήστανδο τον Τσαλτίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει από εκεί τα τεχτενόμενα με τα φιλικά και τα σχετικά. Έτσι, οπότε μείνετε και ως όλη τη διάρκεια της παραμονής του Άρη στην Ολλανδία, εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107.4 και στο labout.aris.com. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώσαμε με Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πούμε λίγα και για τον Άρη στη συνέχεια και να δούμε τι κινείται στον χώρο του μπάσκετ, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έτσι, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Basket City, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Να πω ότι όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη, η Κίτρινη είναι σε μια επικοινωνία πλέον με τον Μαγκή, τον Αμερικανό σέντερ της Κίμης. Ο Μαγκή, ο οποίος ενδιέφερε από την αρχή τον Αγγέλου, από την αρχή ουσιαστικά που ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία παιχτών, να πάρει παίχτες δηλαδή. Αλλά το κασέτο ήταν πάρα πολύ ψηλό στην αρχή. Έτσι, μιλάμε για ένα κασέτο το οποίο άγγιζε τις 100.000 δολάρια και παραπάνω. Ο Άρης δεν μπορούσε να τα δώσει αυτά τα λεφτά εκείνη τη στιγμή. Για καλό του Άρη όμως, έτσι, για το καλό του Άρη, ο Μαγκή ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Και πλέον το κασέ έχει πέσει, γιατί δεν μπορεί να βρει ομάδα και είναι ένα θέμα αυτό πολύ σημαντικό. Οπότε ο Άρης ξαναπλησίασε τον παίχτη, ξαναμίλησε μαζί του με τον Γκάρι Μαγκή, και από τη στιγμή που είδαν ότι ο Αμερικανός έχει ρίξει το κασέ του σημαντικά, έτσι μπορούν να μπουν σε μια λογική επικοινωνίας και συνεργασίας. Είπαμε ότι στα μεταγραφικά αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή οι παίχτες καμιά φορά ρισκάρουν με τη λογική ότι βγαίνουν στην αγορά με ένα συγκεκριμένο κασέ. Αν δεν το βρουν, αναγκαστικά το ρίχνουν. Και το θέμα είναι αν η ομάδα που τον θέλει, όπως τον προηγούμενο ο Άρης, έχει κλείσει το ρόστερ. Έτσι δεν θα ενδιαφέρονταν. Ας πούμε ότι έχει κλείσει το ρόστερ όμως και έχει το χρόνο, είχε το χρόνο μάλλον και περίμενε. Έτσι, και παρακολουθήσει τη βέβαια του Μαγκή. Από τη στιγμή που ο Μαγκή δεν βρήκε ομάδα ακόμα και φτάνουμε Αύγουστο σιγά σιγά, που όλοι οι ξένοι θέλουν να κλείσουν Αύγουστο γιατί ξεκινάνε προετοιμασίες. Έτσι θέλουν να έχουν συμβόλαια από την αρχή της χρονιάς. Δεν μπορείς να το αφήσεις δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη να περιμένεις, γιατί το Σεπτέμβρη ρισκάρεις πολύ. Μπορείς να βρεις ένα καλό συμβόλαιο από μια ομάδα που θα χτυπήσει κάποιος, θα τραυματιστεί κάποιος ή δεν θα τους κάνει κάποιος και θέλουν να αλλάξουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν. Δεν είσαι μόνο εσύ δηλαδή. Οπότε ο Μαγκή έριξε το συμβολό του, το κασέ του, και ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία συζήτηση μαζί του προκειμένου να συμφωνήσει. Έτσι. Αυτό είναι θετικό για τον Άρη, γιατί όπως είπαμε, μπορεί να δώσει κάποια χρήματα τώρα στο Μαγκή. Στην αρχή δεν μπορούσε να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Τώρα μπορεί. Και θεωρώ ότι σε έναν βαθμό ίσως παίζει ρόλο και η υπόθεση Μποχωρίδη. Δηλαδή ότι ο Άρης βλέπει ότι είναι δύσκολη η υπόθεση Μποχωρίδη. Δεν θα πω ακατόρθωτη, δεν θα πω ότι έχει κλείσει τελείως, αλλά είναι δύσκολη. Και ίσως να μπορεί να συζητάει με τον Μαγκή με τη λογική ότι να πάρει, ας πούμε, κάποια χρήματα από τον Μποχωρίδη να τα δώσει στο Μαγκή. Γεγονός είναι πάντως ότι είναι μια καλή περίπτωση ο Μαγκή. Έτσι στην Κίμη έκανε αρκετό καλό πρωτάθλημα με 10 πόντους και 7,7 rebound μέσω όρο στην Α1. Είναι ένας καλός παίχτης ο Γκάρι Μαγκή.
Και καλό επίσης είναι αυτό, το έκανε και ο Πρίφτης και το έλεγα και τότε ότι είναι καλό αυτό. Δηλαδή είναι καλό να βρίσκεις παίχτες Αμερικανούς που είχαν παίξει μια χρονιά μαζί. Δηλαδή ο Άρης, αν τυχόν πάρει το Μαγκή, θα έχει Κάιζερ Μαγκή που έχουν παίξει στην Κίμη, ξέρουν ένα τον άλλον. Αυτό είναι καλό. Το να έχεις δηλαδή δύο Αμερικανούς που έχουν παίξει στην ίδια ομάδα είναι καλό. Έτσι. Κάτι που είχε κάνει ο Άρης με Πρίφτη την πρώτη χρονιά με τον Waters και με τον Huggins που ερχόντουσαν από τον Κολοσσό. Που ήταν καλό, δηλαδή φάνηκε μέσα στη χρονιά ότι είχαν καλές συνεργασίες, βοηθήσαν την ομάδα, βοηθήσαν τότε ο Κάρο Γουάιτ και τον. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα, τον Κάρ. Δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι, πες το Αυστραλός. Τον Κάρ, ας πούμε, βοηθήσαν. Έτσι. Δεν του βγήκε το Πρίφτη με Τζέικινς και Μπάκνερ που παίζανε στην Τουρκία μαζί, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό το να έχει δύο παίχτες δηλαδή Αμερικανούς που παίζανε πριν στην ίδια ομάδα, είναι καλό. Θα δούμε, είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει, μια περίπτωση που και ο Άρης κινείται ξανά για το Μαγκή, γιατί πολύ απλά είπαμε ότι ρίξει το συμβολό, ότι το κασέ του δεν βρήκε ομάδα στα λεφτά που ήθελε, οπότε αναγκαστικά μετά ρίχνει το κασέ σου όταν βγει στην αγορά, είπαμε είναι ρίσκο αυτό. Και τα μηνύματα είναι θετικά, ότι υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα και από τον Μαγκή, ο οποίος και αυτός θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα, γιατί εντάξει, ο Άρης ναι μεν θα μπει στα προγραμματικά, αλλά ο δρόμος όπως είδαμε είναι δύσκολος για να πάει στους ομίλους. Αλλά μόνο και μόνο η παρουσία εκεί σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί να πάει που δεν έχουν ευρωπαϊκή παρουσία καθόλου, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτά όσον αφορά με το κομμάτι του Μαγκή. Όσον αφορά το κομμάτι του Μποχωρίδη, γίνονται κάποιες επαφές. Υπήρχε επικοινωνία του Μποχωρίδη με τον Αγγέλο και πάλι, προκειμένου να πιεστεί ο παίκτης να δώσει κάποια απάντηση, γιατί ο Άρης θέλει να κλείσει το θέμα του Μποχωρίδη. Σίγουρα περιμένουν οι άνθρωποι. Ο Μποχωρίδης, ο οποίος έχει μεν κάποιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα έχει μια πολύ καλή πρόταση οικονομική από τον Ήφεστο, αλλά εντάξει, είναι ο ύφεστος. Δεν μπορείς τώρα να πας σε μια τέτοια ηλικία να παίξει μια ομάδα που δεν παίζει ούτε Ευρώπη. Είναι νεοφώτης στην Α1. Έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορείς δηλαδή να αφήσεις στην άκρη κάποια πράγματα και να πας μόνο και μόνο για τα χρήματα. Που εντάξει, δεν θα σου δώσει και ένα εκατομμύριο. Θα σου δώσει κάποια καλά λεφτά για την κατηγορία, για την συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο κομμάτι ομάδων. Έτσι, κάποια πολύ μεγάλη πρόταση καλή δεν ήρθε από το εξωτερικό. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, ο Άρης έχει κάποιες ελπίδες ακόμα, γιατί από τη στιγμή που ο Χωρίς δεν έχει κλείσει, μπορείς να πεις ότι ο Άρης είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στο κόλπο του Μποχωρίδη. Έτσι, και υπάρχει και το ιδιαίτερο στοιχείο του Μποχωρίδη και του Άρη, της ένωσης, γενικότερα της σύνδεσης των δύο πλευρών και της οικογένειας Μποχωρίδη, φυσικά, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολη η περίπτωση του Μποχωρίδη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έτσι, και έχουμε ξαναπεί, ο Μποχωρίδης έχει ένα μάνατζερ ο οποίος το πρώτο μέλημά του είναι τα λεφτά, δηλαδή να βρει γίνεται καλύτερο συμβόλαιο στους παίκτες του. Έτσι. Και αυτό έχει οδηγήσει και κάποιους πελάτες του κάποιες φορές να πάνε σε ομάδες απλά και μόνο για τα χρήματα και αγωνιστικά να μην τους βγει. Εδώ στην περίπτωση του Μποχωρίδη είναι τελείως διαφορετικό το, θεωρώ, το θέμα. Νομίζω ότι και ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης ξέρει κάποια πράγματα και έχει καταλάβει. Περιμένει και αυτό σίγουρα να δει τι γίνεται με το μέλλον του. Θεωρώ ότι είναι στο 50-50 η υπόθεση Μποχωρίδη. Ούτε αρνητική ούτε θετική. Πλέον θεωρώ ότι είναι στο 50-50. Όσο περνάει ο χρόνος και ο Μποχωρίδης δεν βρίσκει κάποια ομάδα να πάει, δεν έχει κάποια πολύ καλή πρόταση, νομίζω είναι υπέρ του Άρη. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να περιμένει ο Άρης την υπόθεση Μποχωρίδη. Έτσι, πόσο μπορεί να περιμένει τον Μποχωρίδη την ώρα που, αν τυχόν πάει σε αρνητικό συντελεστή υπόθεση Μποχωρίδη, τότε ο Άρης θα έχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί θα πρέπει να βρει ένα παίχτη αντικαταστάτη του Μποχωρίδη από μια δεξαμενή παιχτών, η οποία ήδη κάθε μέρα περνάμε που λέει ο λόγος μειώνεται. Έτσι. Δηλαδή τα ονόματα μειώνονται. Κλείνουν κάποιοι παίχτες που είναι σε αυτή τη λογική του Άρη, γιατί ο Άρης έχει μπαν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Άρης έχει μπαν. Είναι ένα θέμα λοιπόν του Μποχωρίδη. Στον Άρη θέλω να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το θέμα του Μποχωρίδη, για να δουν τι θα κάνουν όσον αφορά την συγκεκριμένη θέση των Μποχωρίδη, αν θα πάρουν κάποιον άλλο παίχτη, κάποιον Αμερικανό στη συγκεκριμένη θέση, γιατί γενικά οι Έλληνες δεν
δεν πολύ υπάρχουν. Αν υπάρχει κάποιος Αμερικάνος ο οποίος να καλύψει το κενό του Μποχωρίδη. Έτσι, αυτά όσον αφορά και τα μεταγραφικά του Άρη. Στα διοικητικά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε το τι θα γίνει με τον κύριο Γουλέλμο, τι και πώς. Έτσι. Λοιπόν, σε κάποιες άλλες ειδήσεις γενικά που έχουμε, να πούμε ότι αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου Ελλάδας. Από ό,τι διαβάζω εδώ, οι 14 ομάδες στην Πάσχα θα ξεκινήσουν υποχρεώσεις τους από κοινή αφετηρία και από τους 16, όχι όπως γινόταν τώρα, όπου οι 6 πρώτες μπαίναν κατευθείαν στα προημιτελικά και οι υπόλοιπες 8 παίζανε με τις χαμηλότερες κατηγορίες. Τώρα θα γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, τώρα οι 14 θα μπουν κανονικά στα προημιτελικά και θα βγουν ουσιαστικά 2 από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Δηλαδή, Α2, Β' θα βγουν 2, οι οποίες μαζί με τις 14 θα κάνουν τις 16. Έτσι, οπότε από εκεί ουσιαστικά, δηλαδή, ο Άρης που βγήκε εκτός εξάδας δεν ξεκινάει πιο νωρίς από τους άλλους, ξεκινάνε όλοι μαζί. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, τώρα αυτή την Παρασκευή. Θα γίνουν και κλήρωση των υπόλοιπων δημάτων Α2, όπου ο Ιπποκράτης Κο και επίσημα είναι μέλος Α2 κατηγορίας, Β' Εθνικής, Γ' Εθνικής, έτσι, Α1 γυναικών, Κυπέλου γυναικών, Α2 γυναικών, όλες οι κλήρωσεις θα γίνουν εκεί, εκτός από τους ομίλους του Βορρά, στη Β' και στην Γ' Εθνική, στην Α2 γυναικών, που θα γίνουν τη Δευτέρα αυτές οι κλήρωσεις. Στον Βορρά, δηλαδή εδώ σε εμάς, οι κλήρωσεις για τους ομίλους του Βορρά, Β' Εθνικής, Γ' Εθνικής και Α2 γυναικών θα γίνουν τη Δευτέρα. Έτσι. Ξαναλέω και πάλι, πλέον οι 14, όλη η Α1 ξεκινάει μαζί στο κύπελο, 16, στη φάση του 16. Έτσι. Και μπαίνουν δύο ομάδες ουσιαστικά που θα είναι λογικά, λέω εγώ, από την Α2. Θα μπουν και αυτοί στους 16 από μητέρα και από εκεί δεν ξεκινήσουν όλοι. Θα γίνει κλήρωση και από τους 16 ξεκινάνε όλοι. Έτσι, κλείνοντας, να πούμε λίγο για το πρόγραμμα όσον αφορά την κατηγορία. Λοιπόν, όσον αφορά την Α1, λοιπόν, που έγινε η κλήρωση την Δευτέρα, να αναφέρουμε λίγο και πάλι έτσι κάποιες αγωνιστικές. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχουμε και λέμε Λαύριο Άρης, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο, είναι τα παιχνίδια των ομάδων μας, Παναθηναϊκός Ύφεστος Λίμνου, Περιστέρι ΑΕΚ, Πανιόνιος Κίμη, Ολυμπιακός Ολαργός και Κολοσσός Προμηθέας. Έτσι λείπει το πολύ μεγάλο ντέρμπι από την πρεμιέρα της αγωνιστικής. Το παράδειγμα το οποίο ξεκινάει στις 6 Οκτωβρίου, παρακαλώ. Αυτή θα είναι η ημερομηνία έναρξης του φετινού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας. Στην δεύτερη αγωνιστική έχουμε εδώ μεγάλα παιχνίδια, καθώς έχουμε το Άρης Παναθηναϊκός στο Αλεξάνδριο, στο Νίγκαλης Χολ, και στο ΆΚΑ, στο Νίκος Γκάλης, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έτσι, δεύτερη αγωνιστική έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κίμη Ολυμπιακός επίσης, Ύφεστος Λίμνου Πανιόνιος, πρεμιέρα για τον Ύφεστο Λίμνου εντός έδρας, έτσι, μια ξεχωριστή ημέρα λοιπόν για το νησί. Ρέθυμνο Λαύριο, Χολαργός Κολοσσός και Προμηθέας Περιστέρι, την τρίτη αγωνιστική είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τη συγκεκριμένη αγωνιστική λοιπόν που έχουμε το Άρης Παναθηναϊκός και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Την τρίτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέας, 20 Οκτωβρίου ο Άρης παίζει στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποιο άλλο μεγάλο ντέρμπι την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, την τέταρτη αγωνιστική έχουμε μεγάλο ντέρμπι στο Νίγκαλης Χολ, Άρης Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με τον Νεοφώτιστο Χολαργό. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος έχει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πολύ γρήγορα με τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πέμπτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Κίμη και Κολοσσός Άρης, είναι οι αναμετρήσεις για τις ομάδες της πόλης. Την έκτη αγωνιστική έχουμε Άρης Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λίμνο να παίξει με τον Νεοφώτιστο Ύφεστο στην έκτη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, έτσι, στις 24 Νοεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν το ντέρμπι, το μεγάλο εδώ της πόλης και όχι μόνο. Την 7η αγωνιστική, 8η αγωνιστική, Άρης ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο, Λαύριο ΠΑΟΚ, είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Την 9η αγωνιστική έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 15 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Προμηθέας Άρης, δύσκολη αποστολική για τον Άρη και φυσικά ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ όντως τον Παναθηναϊκό. Την 10η αγωνιστική έχουμε Άρης Χολαργός
Πανιόνιος ΠΑΟΚ είναι αναμετρήσεις. Την 11η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μεγάλο ντέρμπι και εδώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίζουν τα παιχνίδια με τους δύο μεγάλους εντός στον πρώτο γύρο. Έτσι. Και Κίμη Άρης είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στην 11η αγωνιστική για ΠΑΟΚ και Άρη. Την 12η αγωνιστική έχουμε Άρης Ήβεστος Λίμνου στο Νίγκαλης Χολ. Κολοσσός ΠΑΟΚ εκτός έδρας δοκιμάζει την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου και Ολυμπιακός ΑΕΚ επίσης έχει εκείνη την αγωνιστική, από ό,τι βλέπω την 12η. 13η αγωνιστική ΠΑΟΚ Περιστέρη, 12η του Γενάρη συγκεκριμένη αγωνιστική. Ρέθυμνο Άρης στην 13η αγωνιστική. Έτσι, η οποία ολοκληρώνει και τον πρώτο γύρω. Αυτές είναι λοιπόν οι αναμετρήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα του Άρη και του ΠΑΟΚ για, για το πρωτάθλημα και αναλόγως βέβαια της τρόπος στον δεύτερο γύρο. Χαρακτηριστικό βέβαια ότι και οι δύο παίζουν τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εκτός. Από ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και εκτός με ΑΕΚ, παίζει εντός με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Άρη. Ο Άρης παίζει με ΠΑΟΚ εκτός και τα έχει όλα τα άλλα εντός. Εντάξει, τώρα το πρόγραμμα είναι κάτι σχετικό πια. Έτσι νομίζω ότι για τις ομάδες μας είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή, όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Δεν είσαι μια λογική Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που κοιτάς πότε είναι το μεταξύ σας παιχνίδι. Για ΠΑΟΚ και Άρη τα πράγματα ουσιαστικά από την πρώτη αγωνιστική έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας όσο και στην τελευταία αγωνιστική. Έτσι γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα της Α1 του μπάσκετ. 6 Οκτωβρίου θυμίζω ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το φετινό, την Παρασκευή θυμίζω και πάλι κλήρωση του κυπέλου. 6 Οκτωβρίου λοιπόν ξεκινάει το πρωτάθλημα εδώ στην Α1. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια διαφορά, έτσι τα ίδια βλέπω να έχουμε όσον αφορά τους δύο πρώτους. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά για τις ομάδες μας σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο, έτσι, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το οικονομικό πάντα. Έτσι, είπαμε στη διάρκεια της συζήτησης με τον Νίκο Μοσχοβίτη ότι ο Ήφαιστος Λίμνος σήμερα έκανε μια επίσημη παρουσίαση στην Αθήνα, στο Χίλτον, εκεί όπου βρέθηκε ο κύριος Μπούμπουρας, ο προπονητής του Μανολόπουλος, γενικότερα εκεί άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα. Είπαν για τους στόχους ότι στόχος είναι μια καλή παρουσίαση στην Α1 και κάποια στιγμή συμμετοχή στο Basketball Champions League της FIBA. Όλοι θέλουν να πάνε εκεί, να δω ποιος θα πάει στο Basketball Champions League της FIBA. Έτσι, ξαναείπα ότι ομολογουμένως το να υπάρχει ένας καλός, δυνατός επιχειρηματίας σε μια ομάδα επαρχιακή είναι καλό. Έτσι για το πρωτάθλημα δίνει λίγο παραπάνω έτσι πνοή και για την περιοχή εκεί, για την Α1. Έτσι μακάρι και όλες οι ομάδες να βρίσκαν έτσι παίκτες, οι ιδιοκτήτες να μπορούσαν να δίνουν χρήματα, να έχουμε λίγο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και στη διάρκεια της εκπομπής είπαμε και για τους Milwaukee Bucks με το μήνυμα που έστειλαν εδώ στην Ελλάδα για τους ανθρώπους οι οποίοι πλήγησαν τις πυρκαγιές και τη στήριξη. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη και από το NBA, από ό,τι είδα και οι Hornets έστειλαν ένα μήνυμα όσον αφορά την Ελλάδα γενικότερα. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη συγκίνηση και στην Ελλάδα και, νομίζω, και στο NBA για την Ελλάδα. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μπάσκετ City θα είμαστε και αύριο μαζί εδώ 8 με 10. Μπασκετικά θα τα πούμε. Να δούμε τα νέα. Ας ελπίσουμε από όλη αυτή την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και οι άνθρωποι, κυρίως εκεί στην Αττική, να έχουμε καλά νέα. Έτσι, 81 νεκροί από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Αλλά το αρνητικό, το άσχημο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Δυστυχώς, πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Έτσι, και ας ελπίσουμε να βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί. Έτσι, να μην έχουν μπλεχτεί κάπου και έχουν δυστυχώς πέσει θύματα της πυρκαγιάς. Έτσι, μακάρι να ευχηθούμε να μην μεγαλώσει άλλος αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός των ανθρώπων δυστυχώς που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις φωνικές πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μόλις θα σταμάτησα, μόλις ήταν στο μικρόφωνο εδώ στην παρουσίαση εκπομπής Basket It και σήμερα. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος Μπαλάντερ. Θα σας κάνει συντροφιά εδώ με πολλά νέα από ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ κυρίως και Άρη και όχι μόνο. Εδώ στη συνέχεια του Λίμπερο μέχρι τις 12 θα είναι μαζί σου ο Νίκος Παπαδόπουλος Μπαλάντερ 10 με 12 εδώ στο Λίμπερο 107.4. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Διαφημιστικό και καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια εδώ στο Λίμπερο 107.4.